Καλησπέρα. Η επίμονη και μεθοδική έρευνα του τούνελ για την 7χρονη Βαλεντίν είχε αποτέλεσμα. 2 μέρες μετά την εκπομπή της περασμένης Παρασκευής, υπήρξε αίσιο τέλος και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Έχετε ήδη πληροφορηθεί από τους συναδέρφους της ενημέρωσης όλες τις εξελίξεις ότι το παιδί βρέθηκε στη Γαλλία και είναι καλά, ότι εκεί οδηγήθηκε ουσιαστικά από τον ίδιο τον πατέρα που δήλωσε και την εξαφάνιση. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί με τις εξελίξεις που υπάρχουν. Θέλω όμως, φίλοι μου, τούτη τη νύχτα να δούμε όλο το παρασκήνιο της πολύκροτης αυτής της ιστορίας, να δούμε το αμοντάριστο, όπως λέμε εμείς, υλικό που κατέγραψε η κάμερα του τούνελ τόσες μέρες βαθιάς έρευνας. Θα δούμε εκεί στο σπίτι τι προηγήθηκε και με τον πατέρα στη συνέντευξή μας, τι μου είπε, δεν τα έχω δείξει όλα, αλλά και την αντίδραση του φίλου του. Υπάρχει μία σημαντική, μία συγκλονιστική μαρτυρία που δεν την καταλάβατε εσείς οι τηλεθεατές, γιατί δεν είπαμε λέξη την περασμένη Παρασκευή. Γιατί η ουσία δεν ήταν να δώσουμε κάτι στον αέρα εντυπωσιακό, αλλά να μην το πούμε και προκαλέσουμε ζημιά στις έρευνες των αρχών. Μία μάρτυρας, λοιπόν, που θα την ακούσουμε αυτή τη νύχτα, που γνώριζε τον πατέρα της μικρής, μας αποκάλυψε όλα όσα συνέβησαν παραμονές Χριστουγέννων, που την προσέγγισε, τι τη ζήτησε. Ουσιαστικά μας οδήγησε στη Γαλλία, στην Λιόν και στην εκρανάσταση εντός εισαγωγικών της μητέρας της μικρής. Είναι πραγματικά ιδιαίτερα όλα τούτα, γιατί από την Παρασκευή τη νύχτα γνωρίζαμε τι έχει συμβεί. Βέβαια, το ξεχωριστό, το όμορφο, αν θέλετε, που προκαλεί και ρήγη συγκίνησης, είναι ότι θα ακούσουμε και το ίδιο το κοριτσάκι, τη Βαλεντίν, που γιορτάζει και σήμερα, να μας μεταφέρει από εκεί, από τη Γαλλία που βρίσκεται, ένα μήνυμα ζωής. Αυτά τα τρυφερά, τα όμορφα λογάκια του. Να ακούσουμε ένα παιδί, γιατί συνήθως ξέρετε τα παιδιά, ό,τι χρώμα και να έχουν. Αυτά είναι τα θύματα στα παιχνίδια των μεγάλων. Παράλληλα, αυτή τη νύχτα θα αναζητήσουμε και μια γυναίκα με μια παράξενη ιστορία. Η Νατάσα, ενώ είχε την οικονομική άνεση, τελευταία και από κάποια προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, επέλεξε να είναι ρακοσιλέχτρια στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η Νατάσα Αναστασία, αλλά Νατάσα την ξέρουν όλοι, Φερέτου, 58 χρόνων, που έμενε μαζί με τον συνταξιούχο αστυνομικό πατέρα της στην περιοχή του Ζωγράφου και μετρά 14 ημέρες αγνοούμενη από τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Ιανουαρίου. Θέλω την προσοχή σας και το τηλέφωνο το βλέπετε 212-212-4290 για τις πληροφορίες σας. Και θέλω να πάμε στο Σύνταγμα και στον συνάδελφο τον Νίκο τον Κοντορούση, που βρίσκεται ήδη εκεί, για να κινηθεί με τις δικές σας πληροφορίες και να μπορέσουμε να έχουμε και εδώ ένα αίσιο τέλος, να βρούμε τη γυναίκα πριν είναι αργά. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Αγγελική, από την πλατεία Συντάγματος, όπου έχουμε έρθει εδώ απόψε με την ελπίδα να εντοπίσουμε την Νατάσα, την Φερέτου, την γυναίκα που αγνοείται εδώ και 14 μερόνυχτα από την περιοχή του Ζωγράφου, όπου έμενε. Μια περίεργη, όπως είπες και εσύ, ιστορία για μια γυναίκα που της άρεσε να κυκλοφορεί στην πρωτεύουσα ως ρακοσιλέχτρια, και αυτό ακριβώς είναι που έχει γεμίσει με ανησυχία τους συγγενείς, ότι δηλαδή αυτή η ασχολία της μπορεί να οδήγησε να αντιμετώπισε κάποιον κίνδυνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Νατάσα συνήθισε να κυκλοφορεί κυρίως στην περιοχή όπου έμενε, στο Ζωγράφου, αλλά συχνά ερχόταν και στο κέντρο της Αθήνας, συχνά πήγαινε σε ξενοδοχεία και ζητούσε από τους υπάλληλους στη ρεσεψιόν να κάτσει λίγο να πάρει μία ανάσα. Αυτό νομίζω είναι μια σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να μεταδώσουμε, ναι, ενδεχομένως να θυμίσει κάτι σχετικό σε κάποιον υπάλληλο, σε κάποιον πελάτη ξενοδοχείου, όλες αυτές τις 2 εβδομάδες που η γυναίκα, Νίκο, είναι άφαντη. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες της, βέβαια δεν είναι και τόσο πρόσφατες, αλλά να θυμίσουμε ότι έχει γκρίζα μαλλιά. Συνήθιζε να φοράει λευκό σακάτι και να κρατάει 2 τσάντες. Είναι και αυτό κάτι χαρακτηριστικό της, έτσι. Και για πες μου λίγο και για το ύψος. Και ένα 62. Ακριβώς, και... ναι. Αυτά για την ώρα, Αγγελική. Παραμένουμε στο σημείο και είμαστε έτοιμοι να μετακινηθούμε όπου αυτό χρειαστεί. Εσείς που γνωρίζετε κάποιες λεπτομέρειες, μπορείτε να πλησιάσετε και τον συνάδελφο ή να μας καλέσετε εμάς εδώ και να κινηθούμε όλοι για να βρούμε αυτή τη γυναίκα που μας έχει ανάγκη. Εδώ στην παρέα μας είναι και η ξαδέρφη της, η κυρία Κική Φερέτου. Καλησπέρα, κυρία Φερέτου. Θα μπορούσε η Νατάσα να είναι σήμερα μια διακεκριμένη δικηγόρος, γιατί ήταν και αριστούχα στη νομική. Ναι, είχε περάσει τρίτη στη νομική. Αλλά παρόλα αυτά, τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε
αν θέλετε, της άλλαξαν τη ζωή και επέλεξε το να είναι ρακοσυλλέκτρια, ενώ είχε την οικονομική άνεση. Ναι. Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει αυτό, δεν ήταν από την αρχή. Ναι. Μάθαμε ότι είχε και μία ατυχία, έναν αραβόνα με έναν άνθρωπο που έκανε αφέμαξη ουσιαστικά. Δηλαδή... Οικονομική στην οικογένεια, για 4 χρόνια ήταν αραβωνιασμένη. Μέχρι που ο θείος μου αναγκάστηκε να βάλει ως δικαστικούς συμπαραστάτες τα 4 εξαδέλφια της, μία των οποίων είμαι και εγώ, για να σταματήσουμε αυτή την αφέμαξη, δηλαδή στην ουσία ο άνθρωπος πουλούσε ακίνητα. Ξέρετε κάτι όμως, θα σας πω ότι για εκείνη τη γυναίκα, εντάξει, υπήρξε αυτή η καταστροφή οικονομική, αλλά έβλεπε ότι γκρεμιζόταν και ένα τσόνιρο. Έναν άντρα που είχε επιλέξει για να προχωρήσει τη ζωή μαζί του, έτσι τον έβλεπε μετά ως καταστροφέα. Θα τα δούμε. Ήταν αυταπάτη. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία για την Νατάσα και με τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού του Χαμόγελου του Παιδιού, που έχει και διπλό ρόλο απόψε και για την μικρούλα, αλλά και για την Νατάσα την Φερέτου, αφού σήμανε ο συναγερμός, το Missing Alert δηλαδή, το καινούριο, για την Φερέτου από το Χαμόγελο του Παιδιού. Έτσι, είναι ένας φορέας αναζήτησης νέος, τον είχαμε ξαναπεί, κύριε Γιαννόπουλε, το Missing Alert. Ξέρετε και εσείς λεπτομέρειες και για αυτή την υπόθεση, αλλά και για την μικρή, την Βαλεντίν, γιατί μαζί ξεκινήσαμε την αναζήτηση. Έτσι είναι. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά που υπόθηκαν τελικά στις προηγούμενες εκπομπές, και ο τρόπος που κινητοποιήθηκε ο κόσμος, η ζεστασιά που δείξανε για ένα παιδί που πραγματικά αγκαλιάστηκε από το σχολείο του, από την κοινωνία, την τοπική, από τη γειτονιά. Και αυτό δείχνει ότι τελικά υπάρχει νιάξιμο σε αυτή τη χώρα, αρκεί να το χειριστείς κατάλληλα, να το διαχειριστείς μέσα σε μια εκπομπή όμορφα και να γίνουν οι επαιτούμενες προσπάθειες όπως για κάθε παιδί που ζει στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία το χρώμα. Δεν ήθελα να το δουν το κοριτσάκι αυτό σαν το παιδί ενός μετανάστη από το Κονγκό. Ήθελα να το δουν σαν ένα παιδί που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ένα παιδί όμως, δικό μας. Θα τα πούμε... Και ευτυχώς έτσι το είδαν. Έτσι. Και είχαμε αυτή την ανταπόκριση και την πληροφόρηση για να φτάσουμε και στην άκρη. Όμως για μας, για το χαμόγελο του παιδιού, εάν δεν εκπληρωθεί η διαδικασία, όχι η αστυνομική, η δικαστική, αυτό είναι κάτι άλλο που το έχουν αναλάβει άλλοι. Η διαδικασία της κοινωνικής έρευνας από τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες, διεθνείς κλπ. Ότι το παιδί είναι πραγματικά, δεν έχει σημασία αν είμαι με μαμά, με μπαμπά, οτιδήποτε άλλο, έχουν περάσει πολλά τέτοιες καταστάσεις. Σημασία έχει το παιδί να είναι ασφαλές. Αυτό θα το κρίνουν λοιπόν οι υπηρεσίες. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί κύριε Γιαννόπουλε, εδώ, και δεν θέλω να αρχίσω από τώρα, από την έναρξη, εδώ υπάρχουν και άλλα ζητήματα που είναι καυτά. Δηλαδή, ένα παιδάκι που με το διαβατήριο κάποιου άλλου πέρασε το ελληνικό αεροδρόμιο και βγήκε έξω. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι που το έβγαλαν και στη Γαλλία έξω. Δηλαδή, πού είναι ο έλεγχος, πού είναι η ασφάλεια. Θα τα δούμε όλα αυτά και με τον κύριο Νουλέζα και τον κύριο Κατρινόπουλο. Να καλησπερίσουμε και την κυρία Μανωσία Κυπρέου, την κοινωνιολόγο, ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια. Καλησπέρα, Μανωσία. Ήσουνα και στις άλλες εκπομπές εδώ. Είχαμε τονίσει και το στοιχείο που η εκπομπή έφερε στο φως, ότι το ίδιο το παιδί αποκάλυψε στο σχολείο του ότι πρόκειται να αλλάξει σχολείο. Το είχε πει στους μαθητές. Και ότι μάλιστα τους αποχαιρέτησε μας, το είχε πει μια μητέρα από την πρώτη εκπομπή. Και αυτό και εσύ πολύ σωστά το είχες επισημάνει, ότι ήταν ένα δυνατό στοιχείο που έδειχνε ότι το παιδί κάτι ήξερε, ότι θα άλλαζε ίσως ήταν και χώρα. Προετοιμασμένο. Ωστόσο, να πούμε ότι όταν ένα παιδί αλλάζει συχνά ένα περιβάλλον, γιατί η Βαλεντίνα δεν ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε, γεννήθηκε στην Ελλάδα, είχε πολύ συχνές και βίαιες μεταβάσεις. Έφυγε από το Κονγκό, ήρθε στην Ελλάδα, έμεινε στην Ελλάδα 1,5 χρόνο, έκανε κάποιες φιλίες, έκανε πάλι αλλαγή περιβάλλοντος. Και να πούμε ότι οι συχνές αλλαγές περιβάλλοντος επηρεάζουν και την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν γνώριζε ότι η μητέρα της ζούσε, γιατί εμένα ο πατέρας μου είχε πει ότι είχε αυτοκτονήσει και με έναν τραγικό τρόπο. Τώρα δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε αυτό. Θα το ακούσουμε στην πορεία, γιατί ήταν πολύ άγριο. Έτσι. Και δεν ξέρω αν το παιδί γνώριζε ότι η μητέρα του είναι νεκρή και ξαφνικά την είδε ζωντανή μπροστά. Όλα αυτά, αυτές οι εναλλαγές σωστά, θα μείνουμε σε αυτές, γιατί είναι ένα σοκ για το παιδί. Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Βασίλη Νουλέζα, τον δικηγόρο του πατέρα της Βαλεντίν. Καλησπέρα, κύριε Νουλέζα. Σήμερα είχαμε και εξελίξεις από πλευράς δικαιοσύνης. Κυρία Νικολούλη, καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή εξέλιξη, ήταν το αποτέλεσμα και η απόφαση του 12ου ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε μετά από μια μαραθώνια πολύωρη απολογία, όπου εξετάστηκαν εξονυχιστικά όλες οι λεπτομέρειες και πτυχές της δύσκολης και περίεργης αυτής υπόθεσης. Απεφάνθη ο κύριος ανακριτής ότι
πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Απαγόρευση εξόδου και εμφάνισης τρεις φορές. Βέβαια, είχε και κάποια βαριά αδικήματα στις πλάτες του, αλλά ο ανακριτής όμως έκρινε. Απλά θέλω να σας πω λίγο, αν και το ανθρώπινο σκέλος έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για μένα, που και εννοώ για την ευτική κατάληξη της ανέβρεσης της Βαλεντίν, με την οποία θα έχουμε και περισσότερες επαφές. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει περισσότερο να τονίσω είναι ότι όπως δέχτηκε ανακριτής και εισαγγελέας, ο άνθρωπος αυτός, προκειμένου να συγκαλύψει και να δικαιολογήσει την παράνομη αποδημία, το ταξίδι, ναι, με διαβατήριο ενός παιδιού, να τελειώσω λίγο, ενός άλλου παιδιού, μέσω μιας γυναίκας η οποία... Θα τα δούμε, γιατί χρειάζομαι να... πολύ χρόνο στην έναρξη, τα ξέρετε. Κυρία Νικολούλια, μας ξέρετε όμως κάτι. Θα τα... μετά, αμέσως, μετά το διάλειμμα, αυτό θα κουβεντιάσουμε. Είχαμε τόσες ώρες σήμερα διαδικασίες, κύριοι. Ναι, ναι. Ακούστηκαν, γράφηκαν τόσα πολλά για αυτόν τον άνθρωπο και πρέπει να αποκατασταθεί η αλήθεια και να δούμε το υπόθεση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Βέβαια, μπορούσε και να μην μας ταλαιπωρήσει έτσι, να μην χορεύουμε μια Ελλάδα ολόκληρη 53 μέρες. Αλλά ίσως όμως να μην ευθύνεται μόνο αυτό για ό,τι έζησε. Όχι, γιατί είμαστε όμως άνθρωποι πάνω απ' όλα, έτσι, και μένουμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Και αυτό έχει σημασία. Έτσι. Ότι το παιδάκι είναι καλά και ένας πατέρας ταλαιπωρήθηκε. Κύριε Κατερινόπουλο, καλησπέρα. Ο κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος είναι εδώ, αστυνομικός διευθυντής της Ελλάδας. Να πούμε χρόνια πολλά στη Βαλεντίνα. Ναι, το παιδάκι είναι καλά και αυτό μετρά. Στην πρώτη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, είχα πει να μιλήσει ο πατέρας και να πει την αλήθεια. Διαφωνώ με τον κύριο Νουλέζο, δεν θα τον αγιοποιήσουμε. Έστησε ένα σκηνικό που στη χώρα του δεν νομίζω να τολμούσε να το στήσει. Ήρθε στην Ελλάδα και το στήσε, εκμεταλλευόμενος τη δημοκρατία μας και εκμεταλλευόμενος τους νόμους. Γιατί το στήσε... Θα σας δώσω εγώ απάντηση. Όχι, όχι, τώρα δεν προλαβαίνω, γιατί με πιέζουν. Απευθύνθηκε σε μένα. Με πιέζουν για ένα διάλειμμα, θερμή παράκληση. Είναι ο χρόνος που με πιέζει. Δεν θα τον αγιοποιήσουμε σε καμία περίπτωση. Κανείς δεν θέλει να αγιοποιήσει. Ακούστε, κανείς δεν θέλει να αγιοποιήσει κανέναν και κανείς δεν θέλει να καταδικάσει κανέναν. Όχι, βέβαια. Για πάμε, μπορούμε να πάρουμε έτσι μια ιδέα από αυτό το μήνυμα το τρυφερό του παιδιού που είναι καλά και είναι στη Γαλλία και να πάμε σε ένα διαλυματάκι για να συνεχίσουμε την έρευνά μας. Μπορούμε, ε? Άντε, πάμε. Βαλεντίνα, η μαμά είναι καλά και εγώ είμαι καλά. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις, φίλοι μου, για τη μικρή Βαλεντίν και την έρευνα του τούνελ που κράτησε 53 μέρες. Αλλά κάναμε και μια αναφορά πριν στην Νατάσα την Φερέτου, που αγνοείται 14 ημέρες από την περιοχή του Ζωγράφου. Για μια γυναίκα που αντιμετωπίζει προβλήματα, κινείται και σαν ορακοσυλλέχτρια τελευταία, ενώ είπαμε ότι έχει και την οικονομική άνεση. Υπάρχει μια πληροφορία ιδιαίτερη από το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Μπορούμε να ακούσουμε και να είναι και ο Νίκος ο Κοντορούς σε σύνδεση για να δούμε πώς θα κινηθούμε, γιατί έχει πάρα πολλά στίγματα, πολλές πληροφορίες για την Νατάσα τη Φερέτου, αλλά αυτή, επειδή φαίνεται πιο συγκεκριμένη, θέλω να ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, είναι στη γραμμή μας η κυρία. Ναι, ναι, είμαι. Που επιθυμεί και αλλίωση φωνής. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, αλλά δεν σας ακούμε καλά όμως εμείς εδώ. Δεν ξέρω αν στον αέρα ακούγεστε. Ναι. Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ναι, εμείς δεν σας ακούμε καλά. Αν μπορεί λίγο να γίνει μια διόρθωση, παιδιά μου, και να μην καθυστερούμε. Ε? Ναι, πείτε μου, κυρία μου, για πείτε μου. Ναι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ενημερώστε με.
Ναι, μ' ακούτε, είστε στη γραμμή μας. Ναι. Η κυρία δεν ακούγεται, δεν με ενημερώνει κανείς. Ναι. Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ναι, για πείτε μου, θα σας ακούσουμε κι εμείς. Αν δυναμώσουμε και λίγο, παιδιά, τη φωνή της κυρίας εδώ στο στούντιο, να ακούμε κι εμείς. Πείτε μου, κυρία μου, το ζητούμενο είναι για τη γυναίκα. Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χθες το πρωί βρέθηκα στον Ερυθρό Σταυρό με κάποιον συγγενή μου που ήταν άρρωστος. Και καθόμουν έξω στο προάβλιο, ήρθε ένα στενοφόρο με μια κυρία αδύνατη. Φαινόταν ταλαιπωρημένη γυναίκα, ότι ήταν αρακοσυλέκτρια και πονούσε και δεν μιλούσε, δεν έλεγε κάτι. Τη ρωτούσαν εκεί πώς σε λένε και δεν απαντούσε. Μοιάζει πάρα πολύ με την πιο μεγάλη φωτογραφία που είναι η κυρία. Ξέρετε αν μεταφέρθηκε σε κάποια κλινική η γυναίκα αυτή που μπορούμε να βρούμε άκρη, αν είχε στοιχεία ή όχι. Από ό,τι άκουσα ότι θα πήγαινε στην παθολογική κλινική. Αυτό άκουσα όση ώρα ήμουν και εγώ εκεί με τον δικό μου άνθρωπο. Ότι θα έκαναν εισαγωγή στην παθολογική κλινική. Στην παθολογική κλινική, ναι, αυτό άκουσα που λέγανε για. Είχε στοιχεία ή ως αγνώστον. Άκουσα ότι τη ρωτούσαν πώς λένε και δεν απαντούσε η γυναίκα. Ναι, δεν έλεγε το όνομά τη. Αυτό έγινε την Πέμπτη, λοιπόν, ξημερώματα, ε? Αυτό έγινε, ναι, την Πέμπτη, 6.30 ώρα ήμουν εγώ εκεί, με 7 παρά, εκεί. Μάλιστα. Σας ακούμε και επειδή μας παρακολουθούν και εκεί και στον Ερυθρό Σταυρό, εάν κάποιος ξέρει λεπτομέρειες περισσότερες, μπορεί να μας ενημερώσει για να βρούμε μια άκρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Και το ξέρετε κάτι, Θοδωρή, εφόσον την παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και βλέπουμε εδώ από πού, να κάνουμε παράλληλα και μια έρευνα από εκεί, αν μπορούμε να βρούμε μια άκρη, και από το νοσοκομείο του Ερυθρού να έχουμε μια εικόνα για την Νατάσα Τιφερέτου. Νίκο, μας ακούς κι εσύ. Θα δούμε τι προκύπτει από τον Ερυθρό Σταυρό, γιατί υπάρχουν και άλλες πληροφορίες για μια γυναίκα που μοιάζει καταπληκτικά στην Φερέτου, που έχει ύψος 1,62, που χάθηκε από τους ζωγράφους 14 ημέρες τώρα. Ναι. Έρχεται από την περιοχή του Ζωγράφου. Μας τηλεφώνησε μια κυρία και μας είπε ότι την είδε πιθανότατα έξω από κάποιο σούπερ μάρκετ του Βασιλόπουλου στην διεύθυνση Γρηγορίου Κουσίδου γύρω στις 7 παρατέταρτο σήμερα το απόγευμα. Εικάζει ότι είναι αυτή. Για να δούμε. Κυρία Φερέτου, είναι το γεγονός ότι κινήθηκε στο Ζωγράφο επειδή έμενε εκεί. Ξέρει την περιοχή και στο κέντρο της Αθήνας. Θα δούμε. Μακάρι πληροφορίες να μας οδηγήσουν κάπου. Στην υπόθεση της Βαλεντίν, θέλω φίλοι μου. Βέβαια, έχετε ενημερωθεί και από τους συναδέρφους, αλλά για εσάς που δεν έχετε μία συγκεντρωτική εικόνα, για να μπορέσουμε να έχουμε και μία συζήτηση και για τις εξελίξεις και για το τι γίνεται στη Γαλλία και με τη μητέρα και για όλα αυτά, θέλω να παρακολουθήσουμε ένα πολύ σύντομο βίντεο από το ρεπορτάζ των συναδέρφων από τον τομέα ενημέρωση του Α. Μπορούμε να πάμε. Λύθηκε το μυστήριο της εξαφάνισης της 7χρονης Βαλεντίν, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν λίγα 24 ώρα πριν τα Χριστούγεννα. Όπως αποκάλυψε ο Α, ο πατέρας του μικρού κοριτσιού, ανακρινόταν από το πρωί της Δευτέρας στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες εξαφάνισης της κόρης του. Μετά από περισσότερες από 48 ώρες αναγκάστηκε να ομολογήσει πού και με ποιον βρίσκεται το παιδί. Χθες το βράδυ, οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω στον πατέρα της Βαλεντίν ένα εισιτήριο για Γαλλία. Ήταν θέμα χρόνου να ομολογήσει πως η 7χρονη βρισκόταν στη Λιόν και συγκεκριμένα στη θεία της. Το παιδί που δεν μπορούσε να ταξιδέψει στην Ευρώπη, καθώς εκκρεμούσε το αίτημα ασύλου του πατέρα του, έφτασε στη γαλλική πόλη με το διαβατήριο της συνομήλικης ξαδέλφης του, σύμφωνα πάντα με τις αρχές. Η θεία του παιδιού ήταν εκείνη που συνεργάστηκε με τον πατέρα του, φέρνοντας το διαβατήριο της κόρης της για να μπορέσει να ταξιδέψει η 7χρονη στη Γαλλία. Χθες, μετά την ομολογία του, έδωσε τα στοιχεία της θείας του παιδιού και μετά από βιντεοκλήση οι αστυνομικοί βεβαιώθηκαν για το πού βρίσκεται η Βαλεντίν. Αστυνομικοί συνομίλησαν μέσω βιντεοκλήσης τόσο με τη συγκεκριμένη γυναίκα όσο και με το παιδί. Εγώ έχω το παιδί. Είναι καλά. Είμαι συγγενής. Είσαι καλά, Βαλεντίν. Με ποιους είσαι εκεί? Είμαι καλά, είμαι με τη θεία μου. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον πατέρα του παιδιού να μιλήσει με την 7χρονη έτσι ώστε να βεβαιωθούν. Η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη. Μετά τη σύλληψη του Αλμπεκά, μία γυναίκα επικοινώνησε με τις αρχές μέσω του δικηγόρου της, δηλώνοντας πως είναι η μητέρα της 7χρονης και πως εκείνη προέτρεψε συγγενικό της πρόσωπο να έρθει στην Ελλάδα για να πάρει το παιδί της. Σήμερα, ο πατέρας της Βαλεντίν, όταν οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών,
δήλωσε στις κάμερες. Στους αστυνομικούς ο Αλμπεκά υποστήριξε πως οδηγήθηκε στην ψευδή δήλωση εξαφάνισης γιατί δεν ήξερε τι να πει σε εκείνους που θα αναζητούσαν την Βαλεντίν. Ήθελα για το παιδί μου καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μόρφωσης. Αποφάσισα να το στείλω στη θεία του στη Γαλλία για να μεγαλώσει καλύτερα. Όταν το έστειλα σκέφτηκα ότι θα αρχίσουν να το αναζητούν από το σχολείο του και από αλλού. Τι θα έλεγα σε όσους το αναζητούσαν? Έτσι πήγα και δήλωσα την εξαφάνισή του. Μετά σκέφτηκα τις συνέπειες της πράξης μου σε σχέση με τον νόμο και τρομοκρατήθηκα. Έτσι άρχισα να λέω ψέματα. Ο πατέρας της 7χρονης αντιμετωπίζει 5 κατηγορίες. Μία κακουργηματικού χαρακτήρα που είναι η διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπού από τη χώρα και 4 πλημελήματα που έχουν να κάνουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Η γυναίκα που έχει κοντά της την 7χρονη Βαλεντίν στη Γαλλία είναι η βιολογική της μητέρα. Εξέταση DNA δεν έχει γίνει ακόμη καθώς χρειάζεται δικαστική συνδρομή. Ωστόσο, οι Γάλλοι αστυνομικοί έχουν πιστεί μετά από την ταυτοποίηση που έκαναν με φωτογραφίες, την έρευνα που έκαναν στο περιβάλλον της, αλλά και τις συνεντεύξεις που πήραν από μητέρα και κόρη. Είναι με την βιολογική μητέρα η οποία είχε ζητήσει το παιδί και ήταν σε τακτική επικοινωνία. Η μητέρα γιατί το ήθελε κοντά της να το μεγαλώσει αυτή. Τεστ DNA έγινε στον πατέρα του κοριτσιού που έδειξε πως είναι ο βιολογικός της πατέρας. Φως της έρευνες έριξε και ένα τηλεφώνημα που έγινε στο σχολείο που πήγαινε η Βαλεντίν στο Παγκράτη από τη Γαλλία. Η γυναίκα που τηλεφώνησε ζητούσε ένα έγγραφο προκειμένου η Βαλεντίν να συνεχίσει την εκπαίδευσή της στη Γαλλία. Αυτές, φίλοι μου, ήταν οι εξελίξεις από την Δευτέρα και μετά που συνελήφθη ο πατέρας της Βαλεντίν. Μέχρι και σήμερα που με εντολή ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Από ό,τι μας είπε και ο κύριος Νουλέζας, έκριναν και οι εκπρόσωποι της δικαιοσύνης ότι κινήθηκε σαν πατέρας που βρέθηκε σε ένα διέξοδο με το παιδί του. Δηλαδή υπήρξε μια ευαισθησία από την πλευρά των δικαστών. Έτσι δεν είναι? Υπήρξε μια ευαισθησία από την πλευρά των δικαστών και τον άφησαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Μπορώ, κυρία Νικολούλη? Ναι, για πείτε μου για να προχωρήσουμε. Κυρίως ανακριτής, ενώπιον του οποίου απολογήθηκε ο πατέρας, ο οποίος κατέθεσε την πλήρη αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε το παιδί, στη συνέχεια που έφτασε στην ηλικία των 2 ετών και τους εγκατέλειψε η βιολογική μητέρα με την οποία δεν είχε γάμο και δεν συμβίωναν, μέναν σε χωριστές κατοικίες των γονιών τους, στη συνέχεια χάνει τέχνη της μητέρας για περίπου 3-4 χρόνια. Οι γονείς της δεν του δίνουν πληροφορίες και τον απαξιώνουν ως άνθρωπο. Ταξιδεύει μέσω Αγγόλα, Τουρκίας, έρχεται στην Ελλάδα και αρχές του 2019 πληροφορείται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοινούς φίλους, γιατί στη Γαλλία υπάρχουν πολλοί υπήκοοι Κονγκό, από το Κονγκό, ότι η μητέρα είναι στη ζωή. Πηγαίνει το Μάρτιο του 2019 στο Παρίσι, τη συναντά, έκτοτε διατηρεί τακτική επαφή που είχαμε και εμείς μαζί της, ένα λεπτό, μαζί της, και αποφασίζουν εν όψη της οικονομικής αδυναμίας του, της αδυναμίας του να βιοποριστεί. Παίρνει ένα μικρό βοήθημα ως πολιτικός πρόσφυγας, έχει άδεια διαμονής και ταξιδιωτικό έγγραφο, όμως τι συμβαίνει? Γιατί αποφασίζει να κάνει αυτή την επιπόλαια ενέργεια? Διότι συνεννοείται με τη σύζυγό του να στείλει το παιδί, αυτό είναι το έγκλημα που έκανε, μεσολαβεί μία άλλη πήκος του Κονγκό και όχι η θεία. Μάλιστα. Από την Νορβηγία, η οποία έρχεται 18 Δεκάτου στην Αθήνα, πληρώνει ο πατέρας με χρήματα που συγκεντρώνει και δανείζεται τα έξοδα του ταξιδιού κλπ. Και φεύγει 21 του μηνός το βράδυ από το Ελευθέριος Βενιζέλος με το διαβατήριο της θυγατέρας της κυρίας Ζανέτ, η οποία παραδίδει στο Παρίσι το παιδί και το παραλαμβάνει η μητέρα. Μάλιστα. Η οποία στο Σεντετιέν διαμένει σε οίκημα ιδρύματος που βοηθά οικογένειες μονογονεϊκές που έχουν χωρίς και λοιπά. Μάλιστα. Σίγουρα εκεί η κοινωνική υποδομή και οι υπηρεσίες πρόνοιας, λοιπόν, δεν περιμένουν από τους ιδιώτες και είναι πιο πολύ οργανωμένοι. Ναι, κύριε Γιαννόπουλε. Να πω ότι παράλληλα με όλη αυτή τη διαδικασία τη νομική για τον πατέρα και λοιπά, εμείς επισκεφτήκαμε και είδαμε την κυρία εισαγγελέα ανηλίκων και με έγγραφο ζητήσαμε να ερευνηθούν μέσω της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας οι συνθήκες οι οποίες ζει το παιδί, αν είναι κατάλληλες για ένα παιδί και αν είναι ασφαλές, και μετά να αποφασίσουν εκείνοι
ποια θα πει είναι η περαιτέρω ζωή του παιδιού, γιατί αρκετά τράβηξε αυτό το πλασματάκι. Κάνατε ήδη και εσείς ενέργεια σαν οργανισμός. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι στη βιολογική μητέρα, γιατί κάποιοι θα λένε «Α, εντάξει, η βιολογική μητέρα τελείωσε». Έχουμε περίπτωση, την αναφέρω πάλι, τριών κοριτσιών με ανάλογη κατάσταση, όπου αυτή τη στιγμή. Εσείς ζητήσατε και αυτό που εσείς κρίνατε, ότι ζητήσατε να ερευνηθεί και η εικόνα αυτή. Βλέπουμε το συμφέρον, το απόλυτο συμφέρον του παιδιού, το μέλλον του και την ακεραιότητα. Είναι σε καλές συνθήκες το Ίδρυμα. Εγώ τις επόμενες μέρες θα πάω, κυρία Νικολούλη. Θα το δούμε τώρα λοιπόν να προχωρήσουμε. Κύριε δικηγόρε, αν είναι καλές συνθήκες το Ίδρυμα, θα κρίνουν αυτοί που θα ελέγξουν. Τι εννοείται να κρίνω εγώ? Με βάση την πληροφόρηση που έχουμε. Δεν θα δίνετε στον κόσμο πληροφορία η οποία δεν είναι. Γιατί να μην τη δίνω? Μα σας παρακαλώ. Αφορά το συμφέρον του παιδιού, του πατέρα που εκπροσωπώ εγώ. Είναι καλές συνθήκες. Εσείς έχετε αντίθετη πληροφόρηση? Όχι, καμία. Γι' αυτό λέω ότι γίνεται έρευνα. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω στον αέρα ποιο ίδρυμα είναι. Όχι, δεν τα λέμε αυτά. Μετά να τοποθετηθείτε δημόσια. Δεν χρειάζεται. Όχι, απλά ο κ. Γιαννόπουλος λέει, σαν οργανισμό στο χαμόγελο του παιδιού. Δεν μπορεί να μου υποδείξει τι θα λέω. Εγώ είμαι ο σύντροφο. Είμαι η φωνή του πατέρα. Δεν χρειάζεται να έχουμε αυτόν τον τόνο. Ο κύριος Γιαννόπουλος, σαν οργανισμό στο χαμόγελο. Γι' αυτό και άλλες περιπτώσεις. Ο κύριος Γιαννόπουλος, σαν οργανισμό στο χαμόγελο του παιδιού, ναι, που ενημέρωσε και την Ελλάδα για την εξαφάνιση που δήλωσε ο πατέρας του παιδιού, ναι, και σήμερα αυτός ο συναγερμός, οφείλει να δώσει αυτό που είπε. Ναι. Να δώσει τα στοιχεία και προς τα έξω να γίνει και μια ανάλογη έρευνα από τις αρχές. Ακατατέθηκε σήμερα από τον πατέρα στον κύριο ανακριτή ότι οι συνθήκες διαβίωσης της Βαλεντίν λοιπόν, στη Γαλλία είναι καλύτερα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, γιατί πρέπει να προχωρήσω την έρευνά μου, αλλιώς θα μείνουμε έτσι στο λόγο μόνο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπε ο κύριος Ζουλέζας ότι ήταν εκτός γάμου ένα παιδί. Αυτό το οποίο είπε τέλος πάντων, όχι ο κύριος Ζουλέζας, ο πελάτης του. Και βρήκε επιτέλους τη μάνα του. Με ποια έγγραφα αποδεικνύεται ότι είναι η μαμά αυτή? Τι επώνυμο έχει αυτό το παιδί? Λένε οι Γάλλοι ότι προσκόμισε η γυναίκα αυτή έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι παιδί της. Οι ελληνικές αρχές όμως, για να συνεννοούμεθα, ζητάνε να γίνει DNA και τους λένε οι Γάλλοι, θα ακολουθήσετε τη δικαστική οδό. Άλλη γαλλική νοοτροπία και ο νόμος και άλλη ελληνική. Πέρα από αυτό. Λένε οι Γάλλοι, εμάς μας προσκόμισε κάποια έγγραφα και βλέπουμε ότι είναι η μητέρα. Ο καθένας. Αν θέλετε, εσείς λέει DNA, να προβλέπει κάτι άλλο η Γαλλία. Να ζητήσετε τη συνδρομή των δικαστικών αρχών. Ένα σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε. Παιδιά, πρέπει να προχωρήσουμε, δεν προλάβω τίποτα. Παιδιά, σας λέω τι πιο ωραίο να σας λέω και παιδιά. Παιδιά είμαστε όλοι, πάμε τώρα να προχωρήσουμε. Σωστά. Στον ενηλίκον της δουλειάς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε φίλοι μου μία έρευνα τόσο καιρό. Την περασμένη Παρασκευή. Τι έγινε, παιδιά? Βροχή είναι, βροχή. Α, την περασμένη Παρασκευή ζήτησα και εγώ να δω τον πατέρα εκεί στο σπίτι, στο Παγκράτη. Δείξαμε την κουβέντα που είχαμε, μονταρισμένη. Είδα και εγώ εκεί στο δωμάτιο τα τετράδια του παιδιού. Είχα πληροφορηθεί ότι συνήθιζε η μικρή Βαλεντίν να κρατάει ημερομηνίες στις σημειώσεις της και πληροφορήθηκα ότι η τελευταία ημερομηνία στις σημειώσεις ήταν 21. Είναι λοιπόν η ημέρα το Σάββατο που έφυγε και όχι η Δευτέρα 23 που είχε δηλωθεί η εξαφάνιση. Υπήρχε όμως και ένα μοντάριστο υλικό. Δηλαδή υπήρξε έτσι ένα παρασκήνιο, έτσι μια ένταση. Τέλος πάντων και εκεί. Εγώ τον ρώτησα αν υπάρχουν θείες, αν ζουν στο Παρίσι, αν η μάνα πέθανε και με ποιο τρόπο πέθανε. Είναι πράγματα που δεν τα είχαμε δείξει. Μπορούμε λοιπόν να τα δούμε τώρα. Ναι. Είναι η τελευταία φορά που έρχομαι εγώ, ειλικρινά. Γιατί κάνουμε μια προσπάθεια και θέλω να τελειώνει. Πήγαμε και πριν και ήταν ο φίλος πάνω. On a été tout à l'heure, il y avait votre ami en haut. Dites tout à l'heure, vous vouliez monter. Oui, mais on fait. C'est là, ici. Α, θέλει να το κάνει εδώ, λέει. Όχι, όχι, πάνω θέλω. Δεν είναι τι πρόβλημα τώρα. Εντάξει, οκ. Έλα. Άντε, πάμε. Δεν θέλω να μας βλέπει ο κόσμος προς το τέτοιο. Μην μας βλέπει ο κόσμος τώρα. Δουλεύει κάπου. Καβαλιέ, αδελφιά. Όχι, ψάχνει. Έχω
έχω δει όλα τα ρεπορτάζ που είδα, όλα τα βίντεο. Και θα κάνω μήνυση γι' αυτό. Θα κάνω μήνυση, θα κινηθώ δικαστικά γιατί δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Και εσύ κάνει δήλωση, εξαφάνισε. La petite a disparu. Το χαμόγελο του παιδιού, πολλήνα οργανισμό. Έτσι, έκανε γνωστό σε όλη την Ελλάδα αυτό το θέμα. Έχουν ασχοληθεί στο σύνολο της τηλεόρασης με αυτή την ιστορία. Αν θέλει να κάνουμε μια κουβέντα ανθρώπινη... Si vous voulez faire un dialogue... Αν θέλει σε αυτή τη βάση, μιλάμε, αλλιώς το έπρεπε. Είμαι εδώ, μπορούμε να μιλήσουμε. Η Βαλεντίνη είναι κόρος, έτσι. Γιατί βγήκαν κάποιοι να πούνε ότι δεν είναι. Valentine est bien ta fille, parce qu'il y a des gens qui sont été dire que ce n'était pas ta fille. Non, c'est bien ma fille. Ναι, βεβαίως, c'est une κόρος. Έχεις άλλα παιδιά. Est-ce que tu as d'autres enfants? Non, c'est les seuls. Όχι. Η μητέρα της πέθανε πριν από χρόνια εκεί στο Κονγκό. Et votre sa mère est morte et décédée il y a quelques années au Congo, n'est-ce pas? Oui, et sa mère est décédée depuis 2014. Ναι. Η μαμά της πέθανε το 2014. Από ατύχημα, από αρρώστια. Πάνω από 5 χρόνια. Ατύχημα, αρρώστια. Un accident, elle est décédée de quoi? Non, par rapport à ce qui... Από ό,τι μου είπανε, αυτοκτόνησε, διότι ο πατέρας της την είχε... Αυτά είναι άγρια πράγματα. C'est des choses vraiment terribles, c'est innommable. Το παιδί κατάλαβε. Est-ce que l'enfant a compris ça? Non, elle ne sait pas du tout. Δεν ξέρει, όχι, δεν γνωρίζει. Την προστάτεψες εσύ δηλαδή. Και μετά έγινες από ό,τι κατάλαβα η σκιά της. Δηλαδή να μην πάθει κάτι Βαλεντίνη, έτσι δεν είναι. Tu l'as pris sous ta coupe pour qu'il ne lui arrive rien, n'est-ce pas? Oui. Ναι. Η Βαλεντίν πήγε σε σχολείο ελληνικό, την περιγράφουν όλοι ένα έξυπνο κοριτσάκι, ξεχώριζε στα παιδιά και την αγαπούσαν όλοι. Ο ίδιος το εισέπρατε αυτό, ότι το παιδί του ήθελε να συνεχίσει σε ελληνικό σχολείο και να προοδεύσει τη χώρα μας. Oui, parce que elle dépend de moi. Ναι, γιατί η Βαλεντίν εξαρτάται από μένα. Λένε ότι από την Πέμπτη που δεν πήγε σχολείο η Βαλεντίν, για κάποιο λόγο την είχες εδώ, δεν την άφηνες να βγει, να πάει σε ένα πάρκο. Υπήρχε, φοβόσουν κάτι, γιατί? Non, c'est faux. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Αν ερχόταν κάποιος, έτσι, και του έλεγε αμπελκά, θέλω το παιδί, θα το βγάλω στην έξω στο εξωτερικό, θα του βρω στοιχεία και... Εντάξει, μην την αναζητήσεις, αργότερα μπορώ να φωνάξω, να φέρω και σένα στο εξωτερικό. Θα το έκανε? Non. Όχι. Ξέρεις γιατί έχει λίγο παραξενέψει, θέλω να το καταλάβει αυτό, γιατί έχει παραξενέψει αυτή η υπόθεση στον κόσμο. Γιατί στην Ελλάδα, μέχρι τώρα, δεν έχουν αρπάξει παιδί από το δρόμο. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση. Συγγενείς έχεις αμπελκά, δηλαδή εσύ αδέρφια έχεις, η Βαλεντίνα έχει θείες από τη μητέρα της. Oui, oui, elle a des parents à côté de sa mère. Elle a quoi, des tantes? Yeah, elle a des tantes. Le cerf de sa maman. Ah, έχει την αδέρφη της μητέρας της, για παράδειγμα. Έχει θείες από τη μεριά της μητέρας της. Πού ζουν? Ils habitent où? Ils vivent où? Ils habitent en pays. Υπάρχουν κάποια μέλη της, από την πλευρά της μητέρας της, κάποιοι συγγενείς, οι οποίοι μένουν στην Ευρώπη, αλλά δεν γνωρίζω πού, και υπάρχουν και κάποιοι που έχουν παραμείνει στο Κονγκό. Εσύ έχεις αδέρφια? Et toi, tu as des frères et sœurs? Non, moi, en Europe, j'ai seulement des amis. Όχι. Mes frères, tous sont en Afrique. Έχει αδέρφια στην Αφρική. Στην Ευρώπη έχει μόνο φίλους. Εκείνες τις μέρες, πριν εξαφανιστεί η Βαλεντίν, συναντήθηκες με κάποια άτομα, πήγες αεροδρόμιο. Γιατί γίνεται αυτό? Oui, c'est vrai. Ναι, υπήρξαν τέτοιες συναντήσεις. Έχει τύχει να πάω στο αεροδρόμιο, να συναντήσω ομογενείς, οι οποίοι έχουν έρθει είτε από τη Σάμο ή από τη Μόρια, και έχω πάει γιατί δεν γνωρίζουν την Αθήνα και πάω να βοηθήσω να τους συναντήσω στο αεροδρόμιο. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Εσύ τι υποψιάζεσαι για τη Βαλεντίν? Γιατί δεν μπορεί, όλοι μας όταν χάνεται το ένα παιδί που ανησυχούμε, τρελαινόμαστε. Δηλαδή πάει το μυαλό εδώ, εκεί. Τι υποψιάζεσαι, τι μπορεί να της έχει συμβεί? Problème d'argent ou des distinctions avec quelqu'un ici en Grèce, non. Δεν μπορώ να, πραγματικά να σκεφτώ κάτι. Σκέφτομαι διάφορα, μάλλον να δεν βρίσκω απαντήσεις. Και γενικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αρνητικό. Έλεγες και στον δικηγόρο ότι υποψιάζεσαι. Μήπως είναι κάποιος Αφρικανός, κακός, πάει το μυαλό σου εκεί που κρατάει το παιδί, εδώ στην Ελλάδα ή έξω? Ισχύει αυτό? Non, je ne sais pas. Όχι, δεν ξέρω. Je ne sais pas. Mais là,
Je suis en train de penser beaucoup de choses. Σκέφτομαι διάφορα σενάρια. Parce que jusqu'à là, ma fille, je ne le vois pas, alors... Γιατί μέχρι τώρα δεν έχω δει την κόρη μου. Δεν πιστεύει κανείς ότι έχει κάνει κακό ο πατέρας στο παιδί. Μην νομίζει κάτι τέτοιο. Clarifier une chose, il faut pas que vous pensiez, enfin, personne pense que vous avez fait vous quelque chose de mal à l'enfant. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Moi, je me suis allé à la police. Αν εγώ πραγματικά είχα κάνει κάτι κακό στην κόρη μου, γιατί δεν πήγαινα στην αστυνομία. Tandis que j'ai la possibilité même de quitter en Grèce. Mais je suis là, mon portable, mon ordinateur, tout, mes choses sont à la police. Θα μπορούσα να φύγω από την Ελλάδα. Mes choses sont à la police, mais moi, je suis là. Μπορώ να φύγω από την Ελλάδα, έχω όλα τα χαρτιά για να φύγω από την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι εδώ και περιμένω. Γιατί η αστυνομία έχει τα πράγματά μου, έχει το τηλέφωνο μου και περιμένω. Και έτσι πρέπει. Τι ελπίζει, γιατί ένα παιδί τώρα τόσες μέρες να μην ξέρουμε που βρίσκεται. Je ne sens pas une chose mauvaise pour elle. Εγώ, αν είχε συμβεί κάτι κακό, κάτι πολύ αρνητικό, θα το διαισθανόμουν. Και πόσο μάλλον για την κόρη μου που είναι το αίμα μου. Αν κάτι της είχε συμβεί, θα το είχα αισθανθεί και σε αυτή τη φάση δεν αισθάνομαι κάτι. Ότι δεν διαισθάνομαι ότι έχει συμβεί κάτι κακό. J'ai la conviction que... Και είμαι πεπισμένος ότι θα τη βρούμε. Έχω αυτή την πεποίθηση. Non, ce que je demande à la population, c'est juste pour m'aider à trouver ma fille. Αυτό που ζητάω λοιπόν είναι να με βοηθήσουν να βρω την κόρη μου. De m'aider à trouver ma fille. Να με βοηθήσουν να βρω την κόρη μου. Tous ces genres de choses qui sont en train de dire à mon égard, c'est négatif. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Και όλα αυτά που λέγονται, τα αρνητικά πράγματα εις βάρος μου, θέλω να σταματήσουν. Εγώ δεν είμαι αυτό το άτομο. Je ne suis pas vraiment ce genre de personne. Ήμασταν στον πατέρα, θα δούμε μετά το τι μας είπε, αλλά υπάρχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δείξτε μου την Νατάσα την Φερέτου. Μπορείτε να μου τη δείξετε τη γυναίκα που παράλληλα αναζητούμε αυτή τη νύχτα. Δείξτε μου τη φωτογραφία της Νατάσας. Αγγελική, εγώ... Ο Νίκος, θέλω τον Νίκο, παιδιά, είναι και τον Νίκο, έλα. Έχω περισσότερη πληροφόρηση γιατί δεν σου έχω ενημερώσει αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό που συμβαίνει και θα διαβάσεις κάποιες σημειώσεις εδώ, προκαλεί παράλληλα και οργή για την Νατάσα. Θα σου εξηγήσω περισσότερα πράγματα σε ένα λεπτό. Νίκο, πού είναι ο Νίκος, ο Κουντορούσης. Νίκο, για μαζέψτε τα, πρέπει να πάτε σε ένα χώρο. Εντάξει, με το συνεργείο και με τους συναδέρφους εκεί. Για μαζέψτε τα, πρέπει να πάτε σε ένα χώρο. Πολύ ωραία. Κύριε Γιαννόπουλο, μόνο να ρωτήσω, γιατί με πιέζουν πάλι για ένα διάλειμμα. Είναι αυτά, βγαίνεις στις 12 η ώρα και έχεις 50 διαλύματα. Λοιπόν, πότε σήμανε το missing alert για την Νατάσα την Φερέτου? Πόσο περίπου, 8 του μήνα, 8. Πήγαινε σε ένα διάλειμμα τώρα. Είμαι εγώ η Βαλεντίνα. Η μαμά είναι καλά και εγώ είμαι καλά. Έχουμε, φίλοι μου, κάποια νέα για την Φερέτου, την Νατάσα που αγνοείται. Θα έλεγα άσχημα νέα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η γυναίκα... Αχ, Θεέ μου, η γνωστή γραφειοκρατία της Ελλάδας. Αγνοείται από την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου από το ζωγράφο, έχει δηλωθεί εξαφάνιση. Έχει το missing alert, σημαίνει το συναγερμό εδώ και μέρες και φέρεται πως η αστυνομία τη βρήκε σε άσχημη κατάσταση στην περιοχή της Καλλιθέας και πρέπει να έχει μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο, όχι στον Ερυθρό Σταυρό που λέγαμε. Πάει τώρα ο ρεπόρτερ μας από εκεί όσο γίνεται διακριτικά, γιατί καταλαβαίνετε είναι και η ώρα προχωρημένη. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο εγώ στον αέρα. Πιστεύω όμως, κυρία Κική, είναι ξαδέρφη της κυρία Φερέτου εδώ κοντά μας από την αρχή της εκπομπής. Πιστεύω ότι πρέπει να πάτε κι εσείς εκεί να βρεθείτε με τον ρεπόρτερ μας. Ναι. Εσείς θα διασταυρώσετε κάτι.
Δεν θέλω από τώρα περισσότερο στον αέρα. Θα δώσω ένα βίντεο και θα σας πω. Εντάξει. Και μετά θα μας ενημερώσετε από εκεί. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Φεύγω. Από ό,τι βλέπουμε, πρέπει να είναι η γυναίκα αυτή. Εντάξει, αλλά μένει να το διαπιστώσετε εσείς, να διαπιστώσετε εσείς κάτι ιδιαίτερο. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να την έχουν βρει αστυνομικοί, να έχει σημάνει ο συναγερμός. Να παίζει το Missing Alert σε. Και να νοσηλεύει και παντού. Σε δημόσιο νοσοκομείο. Και να την έχουν πάρει, να την έχουν πάει εκεί, να την έχουν εκεί και να μην έχει πάρει κανείς χαμπάρι, βρε παιδιά. Είπαμε. Η αποθέωση της ενορμής. Είπαμε. Αχ, Θεέ μου, λοιπόν. Για να μην. Γιατί πρέπει όμως τώρα να οργανώσουμε αυτό όσο πιο ομαλά γίνεται. Θέλω να πάμε πάλι στην υπόθεση της Βαλεντίν εκεί στο Παγκράτη στην οδό Βουτσινά. Είναι αυτό που λέμε από το αμοντάριστο υλικό. Όταν πήγαμε να αναζητήσουμε πάλι τον πατέρα πια. Ούτε λίγο ούτε πολύ για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Έτσι, γιατί είχε τραβήξει τόσες μέρες, να δούμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Αν είναι κάτι, ναι, ναι. Απλά εμείς όμως δείχνουμε και το τι κατέγραψε και η κάμερα του τούνελ. Έτσι, μέχρι που να ακούσουμε τη μαρτυρία τη σοκαριστική τη περασμένη Παρασκευή που μας οδήγησε στη Γαλλία. Σαν εκπομπή, ξέραμε τι έχει γίνει. Δεν είπαμε λέξη, επιμένω, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το σόου στην τηλεόραση, αλλά η ουσία να ενημερωθούν οι αρχές και να έχουν ένα αίσιο τέλος για να μην χαλάσουμε την έρευνα των αρχών. Εάν ακούσετε αυτή την μαρτυρία μετά, θα καταλάβετε. Πάμε πάλι εκεί λοιπόν στην οδό. Για πάμε, ναι. Έτσι να θυμίζουμε μερικά πραγματάκια, έλα να μην τα ξεχνάμε. Bonjour. Bonjour. Monsieur Petit Jean. Yeah. Monsieur Belka. Il est sorti. Έχει βγει. Έχει βγει. Μπορούμε να τον πάρουμε τηλέφωνο. On peut l'appeler? Non, il n'a pas de téléphone. Ah, δεν έχει τηλέφωνο. Είναι με το φίλο του μαζί που το έχουν το τηλέφωνο. Ah, il est avec son ami qui a son téléphone. Non, il parle avec mon téléphone. Μαζί με το δικό του τηλέφωνο μιλάμε. Vous aimez retourner chez moi. Il est parti faire un tour. Oui, il était pas là où il est parti. Ah, έχει πάει για βόλτα, λέει γύρω-γύρω, εδώ είναι. Α, άρα θα έρθει. Donc il va venir. Moi, je ne sais pas s'il va venir à quelle heure. Δεν ξέρει τι ώρα θα έρθει. Εσύ είστε εδώ, είναι και άλλοι φίλοι εδώ. Vous habitez ici, il y a d'autres amis qui habitent ici? À vous? Ici? Nous étions six. Vous êtes six en tout? Nous étions six, mais les autres, ils ont... Είμαστε έξι, λέει, σύνολο, αλλά οι άλλοι έχουν βγει. Ήσασταν μαζί τότε που χάθηκε το παιδί. Όταν χάθηκε το παιδί, λέει, δεν ήμουν εγώ σπίτι. Είναι ένα ζευγάρι που ήταν και τότε. Αν un couple qui était à l'époque ici, à l'époque de la disparition, ils sont là. Ils sont sortis parce que la fille. Έχουν βγει. Si la fille avait peur, ils ont changé la maison. Α, έχουν αλλάξει σπίτι γιατί όταν ήρθε η αστυνομία μετά από αυτή την εξαφάνιση, φοβήθηκε αυτή. Εσύ τι πιστεύεις ότι έχει γίνει με τη μικρή? Δεν ξέρω. Vous attendez qu'on vous trouve une maison? Non, pas encore. Ah, vous attendez? Oui. Ψάχνει σπίτι και όταν βρει σπίτι, μόλις βρω σπίτι, αύριο να βρω σπίτι, έχω φύγει από εδώ. Εγώ είμαι περαστικός. Φοβάσαι κάτι, δηλαδή βλέπεις να εξελίσσεται αρνητικά αυτή η ιστορία της Βαλεντή? Όχι, κρύγε. Δεν πιστεύω κάτι. Ναι, αλλά πού... Δεν ήμουν εδώ. Ναι, δεν ήμουν εδώ. Τι να φοβάμαι, τι να φοβηθώ. Όχι, λέω, κουβεντιάζοντας και με τον Αμπελκά, μήπως με την ανησυχία του πατέρα λέει κάτι παραπάνω. Ναι. Όχι. Φοβάστε ότι μπορεί να έχει πάθει κάτι το παιδί. Ο ίδιος βγαίνει να ψάξει σε κάποιες πηγές. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε ένα χώρο μπορεί να βρει το δράστη που πήγαγε το παιδί του. ONG να πάει. Βζεβείτε άλλο ONG. Είχαμε πάει στη ΜΚΟ. Αυτός πήγε και μίλησε εκεί, εγώ είχα μείνει απ' έξω. Τι κάνουμε κι εγώ, βοηθάει. Δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ είχα μείνει απ' έξω, αυτός ήταν μέσα. Τώρα πώς μπορούμε να τον ειδοποιήσουμε τον Αμπελκά? Comment est-ce qu'on peut? Si seulement il est dans la maison, il parle avec mon téléphone. Comme il est dehors, il faut qu'il rentre chez moi. Όταν είναι μαζί μου, μιλάμε το τηλέφωνο μου. Όταν είναι έξω, πρέπει να έρθει σπίτι για να έχει το τηλέφωνο μου να επικοινωνήσουμε μαζί του. Μάλιστα.
ήμασταν πάλι στο Παγκράτη τελευταία φορά που πήγαμε. Οι εξελίξεις είναι ευχάριστες. Μπορεί να γίνει όλο αυτό το παρασκήνιο εκεί και να ακούσατε, τα ακούσατε και να τα ξανασυζητήσουμε. Θέλω όμως εδώ τώρα, μια και τα είπαμε με την κυρία Φερέτου. Κυρία Φερέτου, εγώ να σας ευχαριστώ. Καληνυχτήσω. Εύχομαι ότι όλα θα είναι όπως μας τα λένε, εντάξει. Ναι, θα σας συνοδεύσουν τώρα εδώ. Γεια σας. Περιμένει ο ρεπόρτερ μας ο Νίκος ο Κοντορούσης για να πάτε σε αυτό το χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θερμή παράκληση εκεί, βοηθήστε για να βεβαιωθούμε για κάτι. Κύριε Γιαννόπουλο, ελάτε εσείς πιο εδώ. Και μετά, όταν πάρουμε την απάντηση ότι όντως είναι έτσι όπως μας τα λένε, μετά εσείς βρέχει έξω αστραπές για το σύστημα που δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει για την Νατάσα τη Φερέτου. Λοιπόν, πάμε τώρα εκεί για την γυναίκα που είπαμε πριν, τη γυναίκα που έχει μια οικονομική άνεση, τα προβλήματα υγείας όμως την οδήγησαν ως ρακοσυλλέχτρια στο κέντρο της Αθήνας και μεταφέρθηκε, φαίνεται, να δούμε να βεβαιωθούμε σε κάποιο νοσοκομείο. Θα τα δούμε σε λίγο σε σύνδεση και με τον συνάδελφο. Γυρνάμε στην υπόθεση λοιπόν της Βαλεντίν που έχει αυτά τα ευχάριστα τα νέα. Φίλοι μου, επειδή το τούνελ έδωσε έναν αγώνα, έκανε μια έρευνα βαθιά 53 ολόκληρες μέρες για να βρεθεί αλήθεια. Γιατί είναι αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι δεν κοιτάμε το παιδάκι αν είναι ενός μετανάστη παιδί, μαύρο ή άσπρο, αλλά ένας άνθρωπος μας ζητούσε τη βοήθειά μας για να βρει το παιδί του. Δήλωσε εξαφάνιση. Ήμασταν εκεί, πηγαίναμε συνέχεια. Βέβαια, μου είπε και εμένα, τα ακούσατε, ότι η μητέρα αυτοκτόνησε με έναν άγριο τρόπο. Έβαλα μπίπ για να μην ακουστεί ο τρόπος που μου είπε, ότι αυτοκτόνησε η μητέρα της Βαλεντίν. Έτσι, ρώτησα για θείες, σαν να το ξέρα, και μου είπε: ναι, έχει θείες από την πλευρά της μητέρας της, αλλά είναι στο Κονγκό και κάποιες είναι στην Ευρώπη, δεν ξέρω πού. Αλλά και ο κύριος Νουλέζας λέει ότι όλα αυτά τα έλεγε για να μην βρεθεί αντιμέτωπος με την χειρότερη εικόνα της δικαιοσύνης. Και όχι αυτό, ναι, κυρία Νικολούλη. Η πράξη την οποία τέλεσε και αφορά την διευκόλυνση ατόμου για να εξέλθει της χώρας χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και να υποβληθεί έλεγχο, προβλέπει ποινή κάθριξη όταν τελείται από κοινού 10 χρόνια. Συγχρηματική ποινή. Αυτός ο άνθρωπος μπροστά στην ιδέα ότι θα ξαναπάει στη φυλακή έχοντας υποστεί κακομετακύριση βασανιστήρια και φυλάκη σε μια χώρα, μπορούμε να φανταστούμε τις συνθήκες. Μας τα είχε περιγράψει, ναι, μας τα είχε πει. Ακριβώς. Φοβάται λοιπόν, εφευρίσκει αυτόν τον δικαιολογικό. Το λόγο που δικαιολογεί τέλος πάντων την πράξη του και προσπαθεί να τη συγκαλύψει και έχουμε μια αλληλουχία σημάτων. Λοιπόν. Αυτό ποινικά θα αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη. Αυτό που έχω να τονίσω για την εκπομπή σας, και ίσως να μην το είπε κανείς άλλος, τις πρώτες δύο μέρες που εξετάζεται ως μάρτυρας την υποδιεύθυνση και μετά αποκτά την ιδιότητα του κατηγορουμένου για ένα κακούργημα και 3-4 πλημελήματα, πράξεις για τις οποίες δεν έχει καμία σχέση γιατί έμεινε σε άλλο σπίτι, ναι, μου λέει ένας αστυνομικός ακριβώς αυτή την κουβέντα. Μετά την τελευταία εκπομπή σας 7 Δευτέρου, κινητοποιείται η ελληνική αστυνομία, η οποία σίγουρα έκανε έρευνα, εντατικοποιεί τις ενέργειες και φτάνουμε σε χρόνο ρεκόρ, σε 2-3 λοιπόν, μέρες, στην αλήθεια. Προσέξτε τώρα, φίλοι μου. Είπαμε και πριν ότι δεν είναι όλα για τον αέρα, τουλάχιστον όχι εδώ στο τούνελ. Ένα αποτέλεσμα να έχεις και να βοηθάς τις αρχές για να γελάνε μετά τα πρόσωπα των συγγενών, για να παίρνεις ένα νέο ευχάριστο, για να βρίσκεις την αλήθεια. Αυτό φως στο σκοτάδι. Δεχτήκα μια μαρτυρία ιδιαίτερη. Για να μην λέω εγώ πολλά, ακούστε. Όπως είναι και αγανακτισμένος από τα σχόλια που δέχεται, τον έζησα κι εγώ, γι' αυτό και απίθυνα έκκληση σε εσάς πριν να είμαστε πιο προσεκτικοί, σε εσάς που ασχολείστε έτσι με τον κυβερνοχώρο, όταν σχολιάζουμε συγγενείς αγνωμένων. Αλλά, έλα, τι είναι Νίκο, πες μου. Πρέπει να δεις κάτι σοβαρό, για την Βαλεντίν. Μπορείτε να μιλήσεις με την κυρία Νικολού. Ναι, ναι, γεια σας. Εσείς από ποιο μέρος, από τη Γαλλία μας παίρνετε? Μην ανησυχείτε, δεν ακούγεστε εσείς. Ναι. Όχι, καλύπτω. Και πότε έγινε αυτό?
Σας πλησίασα. Να σας πω, καταλαβαίνω. Θέλετε να δώσω ένα διάλειμμα, κάτι να τα πούμε, γιατί αυτό που μου λέτε εδώ τώρα είναι σοβαρό. Εσείς ή οι άλλοι, ποιος, δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας. Μισό λεπτό παρακαλώ, θερμά, μισό λεπτό. Δεν μου λέτε, επειδή είναι κάτι ιδιαίτερο, τι θέλετε να κάνουμε εδώ, γιατί δεν μπορώ, παιδιά, είναι κάτι ιδιαίτερο και θέλω να μιλήσω ανοιχτά και υπάρχει και ένα λογικό ένας φόβος, αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να λέγονται και στον αέρα, Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, Λοιπόν, πηγαίνω σε ένα διάλειμμα και μιλάω εγώ. Για πείτε μου, ναι. Αναφέρετε ότι από κάποιους συγγενείς σας ελπίζετε ότι η Βαλεντίνη είναι ζωντανή και είναι στο εξωτερικό. Πώς αυτό? Ωραία, όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη Παρασκευή, όπου τέλος πάντων είχε έρθει με τον Άκτης για φαγητό στο σπίτι μας. Εκεί πέρα που τρώγαμε είδε ξαφνικά την είδηση για τη Βαλεντίνη και είπε, επειδή είχε μικρή κόρη, την ηλικία της Βαλεντίνη, λέει, είπε το όνομα της κόρης, λέει, η φίλη σου. Και τι λέμε, την ξέρετε? Λέει, καλό, ναι, την ξέρουμε. Λέει, γιατί λέει, την ψάχνουμε? Ναι. Δεν ήξερε ότι ψάχνουμε το κορίτσι. Μας είπε ότι την περίοδο των Χριστουγέννων εκείνη θα πήγαινε στη Γαλλία λίγο πριν πάει ο φερόμενος ως πατέρας της Βαλεντίν, τον οποίο γνωρίζει, μου είπε, τη ζήτησε να πάρει το κορίτσι για να το πάει στη Γαλλία. Ζήτησε χρήματα τα οποία δεν είχε ο πατέρας της, οπότε δεν την πήρε. Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να τη στείλει εκεί, ώστε μετά να ταξιδέψει και εκείνο στη Γαλλία. Λοιπόν. Ναι. Είναι γνωστή του Αμπελκάνα, σωστά? Ναι. Ρώτησε τη μητέρα μου για ποιο λόγο και όλα αυτά, αφού έχει πει και τη μητέρα του ότι έχει πεθάνει και τα λοιπά. Πώς θα έμενε, λέει, το παιδί εκεί πέρα μόνο του? Και μας είπε ότι η μαμά του δεν έχει πεθάνει, ζει εκεί πέρα. Δεν έγινε αυτό, γιατί ο Αμπελκά λογικά δεν είχε να δώσει, οπότε βρέθηκε μια άλλη γυναίκα, ήρθε εδώ από Γαλλία, ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα, πήρε το κορίτσι και ταξίδεψε. Ποια γυναίκα είναι αυτή? Δεν γνωρίζω, δυστυχώς. Σας το ξέρει αυτό κατά δήλωση του Αμπελκά? Ναι. Και πήρε το παιδί πότε? Αχ, τώρα δεν ξέρω, αλλά λογικά έγινε αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων. Και ότι έγινε αυτό, δηλαδή έφυγε το κορίτσι? Ότι έφυγε, ναι. Και μας είπε ότι ζει εκεί πέρα με τη μητέρα της. Ρώτησε η μητέρα μου, επίσης τη ρώτησε την
Εάν ξέρει για κάποια, επειδή υπόθηκε για κάποια σόνια, κάτι τέτοιο που έμεινε στη Θεσσαλονίκη, μήπως λέει είναι αυτή. Όχι, λέει δεν ξέρουμε και τη σόνια, αλλά δεν είναι αυτή. Αυτή η σόνια τέλος πάντων ζει και εκείνη στη Γαλλία. Τώρα δεν ξέρω εάν αυτή πήρε το κορίτσι, δεν το γνωρίζω αυτό. Απλά ξέρουμε ότι ήρθε κάποια γυναίκα από Γαλλία, ήρθε εδώ, πήρε το κορίτσι και... Είναι εκείνοι όπως θα πω μετανάστες. Ναι, ήρθαν και με τον ίδιο τρόπο που ήρθε και ο Αμπελκά και ο Βαλεντίν, δηλαδή από στη Μόρια από, με βάρκα, έτσι. Νομίζω πως ναι, γιατί θυμάμαι να μου λέει πως κάποιο καιρό ήταν στην, εκεί πέρα στη Μόρια. Δεν τα έχετε πει στις αρχές όλα αυτά, έτσι. Όχι. Θα θέλατε να καταθέσετε. Όχι, όχι. Δόθηκε αυτή η μαρτυρία στην εκπομπή. Αλλοιώσαμε τη φωνή της γυναίκας για ευνόητους λόγους και μετά, όταν έσβησαν τα φώτα, μιλήσαμε με μεγαλύτερη. Μίλησε και ο συνάδελφος μαζί της. Του είπε τις λεπτομέρειες που ακούσατε, ότι τα Χριστούγεννα πλησίασε την. Τέλος πάντων, μην πούμε πια. Ο Αμπελκά ζήτησε να μεταφέρει το παιδί που θα πήγαινε στη Γαλλία έξω. Τα ακούσατε. Η γυναίκα ζήτησε χρήματα. Της είπε όχι και μετά, όταν ξανασυναντήθηκαν με τον Αμπελκά, είπε ότι μην ανησυχείς, ήρθαν και την πήραν. Θα έρθουν να την πάρουν από εδώ για να την πάνε στη Γαλλία. Πού να μείνει το παιδί μόνο στη Γαλλία, αφού η μητέρα είναι πεθαμένη. Α, όχι, δεν είναι νεκρή η μητέρα, θα πάει στη. Αυτά λοιπόν τα ξέραμε από την Παρασκευή. Βέβαια, εκεί που πάντα πούμε, τα είπαμε στον αέρα τίποτα και είχαμε τις εξελίξεις δύο μέρες μετά. Όχι ότι περίμεναν οι αρχές, βέβαια, από εμάς προς Θεού, να τους ανάψουμε τα φώτα ή να τους ανοίξουμε το δρόμο. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών είχε πάρει ζεστά αυτή την υπόθεση και μετά τον τώρα που έγινε. Εντάξει. Κακός, βέβαια, δεν ξέρω αν συμβάλλει και η εκπομπή σε αυτό, μια έρευνα, αλλά. Το πήραν πολύ ζεστά οι αστυνομικοί και προχώρησαν την έρευνα. Είδαν και τις συνομιλίες που είχε ο πατέρας με τη Γαλλία που συνεχίζονταν και αυτά. Βρήκαν και το εισιτήριο, γιατί ενώ είχε από ό,τι λέτε πλαστή ταυτότητα ισπανική, έβγαλε εισιτήριο. Όχι, ισπανική ταυτότητα δεν υπάρχει, κύριε Νικολούλη. Έτσι δεν λέτε, η αρχή. Όχι, όχι. Η δικογραφία δεν έχει καμία σχέση. Ο πατέρας έχει νόμιμα έγγραφα, άδεια διαμονής, διαβατήριο. Το εισιτήριο βρέθηκε στην Νιώβη, στο εξέδωσε. Το είχε βγάλει το εισιτήριο για να φύγει Τετάρτη. Για να πάει 2-3 μέρες για να πάει στο Παρίσι. Την κόρη του. Θα έφευγε για διαφυγή. Θα έφευγε όμως την Τετάρτη για το Παρίσι. Παρεμβολίγο. Μας έχουν πει ότι η πλαστογραφία είναι για την πλαστή ισπανική ταυτότητα. Υπάρχει. Όχι, δεν έχει σχέση με εμάς η ταυτότητα. Δεν έχει με εμάς. Και σε ό,τι αφορά το εισιτήριο, το εισιτήριο είχε βγει όντως το όνομα του Αμπελκά με το χαρτί κανονικό που είχε από το ΔΟΜ. Αλλά η πλαστογραφία είναι για το. Η κατηγορία της πλαστογραφίας είναι. Όχι, δεν μας αφορά. Εμείς δεν έχουμε κάποιο ντοκουμέντο. Το θέμα είναι τέλος τώρα, πάντων, τώρα εντάξει. Το θέμα τώρα, είναι η πλαστή. Οι αρχές έχουν κάνει μια ανακοίνωση. Κύριε Νικολούλη, το μέγιστο είναι το εξής. Ότι η μικρή Βαλεντίν, λόγω γραφειοκρατίας, δεν μπορεί να της χορηγηθεί διαβατήριο. Ο πατέρας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες υποχρέωσης και επιλέγει αυτή την οδό. Πριν μερικές δεκαετίες μετανάστευαν και Έλληνες και άλλοι. Πει, αν θυμόσαστε, και μετά αποδείχτηκε από την εκπομπή, όπως είχαμε πει, καλούμαστε συχνά κάθε εβδομάδα για να παίρνουμε παιδιά, μας ζητάει η αστυνομία από το αεροδρόμιο. Ανακαλύπτει λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν παιδιά. Έτσι. Με τα δίθεν τα δικά τους παιδιά, αλλά άλλων παιδιά. Mm-hmm. Άρα είναι μια τακτική αυτή τη συνέχεια. Και με στοιχεία άλλων. Με και το είπαμε λοιπόν, άρα λοιπόν θα έπρεπε να γίνει κάποια έρευνα σε αυτό. Το τονίσαμε. Σε συνεχεία έγινε η μαρτυρία αυτή. Υπήρχε υπόνοια ότι μπορεί να βρίσκεται. Αν ήταν στην Ελλάδα. Θα το ήταν, λέγαμε θα πάντα. Αν ήταν στην Ελλάδα θα είχε νεοδομήσει στο εξωτερικό. Είναι μια δεδομένη. Παρόλο που καθυστέρησε 3-24 ώρα, πόσα 24 ώρα καθυστέρησε. Εάν υπήρχε, δεν υπήρχε περίπτωση στο αεροδρόμιο, είτε στην οθόνη, είτε στον ήχο, να μην το δουν τουλάχιστον οι αστυνομικοί εκεί και να σταματήσουν τη φυγή του παιδιού. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ μια αλληλοχία πραγμάτων που θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμη φορά. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχομαι και κάθομαι εδώ κάποιες ώρες μαζί σου. Σίγουρα είμαι ξενυχτισμένος, είμαι κουρασμένος. Η εκπομπή ολοκληρώνει και κινητοποιεί μια τεράστια δύναμη που είναι συνέχεια και απόρρια βέβαια και άλλων πραγμάτων, αλλά δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να συμμετέχει. Έχουμε δει λοιπόν, χάνει σε αυτές τις καταστάσεις που δεν είναι
Είναι το δικό σου προτέρημα στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Αμερική, οι εκπομπές είναι εκείνες οι οποίες δίνουν την καταλυτική δυνατότητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη δική σου συμμετοχή. Όχι, απλά ακροβατεί σε τεντωμένο σκηνή, γιατί δεν πρέπει να περνά και τις διαχωριστικές γραμμές. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ. Και καταλαβαίνεις όλη μας την ηλική. Ναι. Θέλω να ακούσουμε, παιδιά, και το μήνυμα που έχει στείλει και το ίδιο το παιδί κάποια στιγμή, έτσι. Θα το ακούσουμε το μήνυμα, αφού πρώτα ακούσετε και εμένα. Αν δεν είχε γίνει εκπομπή, πιστεύει κανείς ότι θα είχαν ασχοληθεί τόσο σοβαρά για το θέμα της δήλωσης, της απώλειας, αν ήταν ψευδής ή αν ήταν αληθινή? Ουδής. Σας το λέει ένας ο οποίος πέρασε από την αστυνομία. Δεν το λέω να ευλογήσω τα δικά σας, τη δική σας εκπομπή. Το λέω γιατί είναι έτσι. Αλλά να πάμε από εκεί και κάτω. Αντιλαμβάνομαι εδώ τη θέση του κυρίου Νουλέζα, ο οποίος είναι συνήγορος της υπεράσπισης ενός κατηγορουμένου στη χώρα μας. Αυτός είναι ο ρόλος του. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τον βοήθησε από την αρχή σημαντικά. Το αν είναι ευάλωτος ή όχι είναι ένα άλλο θέμα. Είναι. Εγώ θα μιλήσω ψυχρά ως άνθρωπος και ως πατέρας. Μόνο που είναι έχρωμος είναι ευάλωτος. Και εισπράττει και προκατάληψη. Μακριά από και μένα. Κοινωνικό, όχι από εσάς. Μακριά από μένα. Θα μιλήσω ως γονιός και ως απλός πολίτης. Έκανε μια δήλωση για το σκοπό που την έκανε. Να στείλει ένα παιδί εκεί που ήθελε να το στείλει, σε μια μάνα η οποία αυτοκτόνησε όταν το παιδάκι ήταν 2 ετών. Και έρχεται αυτό το παιδί το 2 ετών τώρα, στα 7, να του πει: σε στέλνω, κοριτσάκι μου, στη μαμά σου. Ρε, σε ποιον είναι τα πουλά αυτά? Που δεν πέθανε, ζει. Που δεν πέθανε, ζει. Σε ποιον τα πουλάει αυτά? Είναι λίγο έτσι, λοιπόν, δεν είμαι ειδικό, δεν είμαι ψυχολόγο. Να ολοκληρώσω και μετά. Γιατί δεν είμαι ψυχολόγο, είμαι πατέρα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, η Μανουσία είναι αρμόδια να μας πει σε ποιον τα πουλάει αυτά. Και βγαίνει και το παιδάκι και μιλάει άνετα από ό,τι ακούσαμε. Μπράβο το καημένο. Χαίρομαι ειλικρινά που είναι στη ζωή το παιδάκι και είναι καλά. Πού να δείτε οι συμμαθητές στο σχολείο? Δεν έκαναν όταν άκουσαν την είδηση ότι ο κύριος αυτός καμία δικαιολογία. Λοιπόν. Για όλο το παραμύθι που πούλησε. Βέβαια, εδώ αναδικείται και ένα άλλο θέμα. Μιλάνε. Ένα τεράστιο θέμα. Καθίστε να πει και ο άνθρωπος τι θέλει και εσείς αποδείξετε. Αναδικείται και ένα άλλο τεράστιο θέμα που αφορά, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η χαλαρότητα των έφυγαν στο από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Ελλάδας, με πλαστά δικαιολογητικά. Είναι έτσι? Με πλαστοπροσωπεία. Πλαστοπροσωπεία κλπ. Το κορίτσι έφυγε με το διαβατήριο της κόρης της γυναίκας. Όχι εξαδέρφης της, στην κατέρα της κυρίας που ανέλαβε το ρόλο να μεταφέρει η έλεγχη. Άρα γίνεται πολύ χαλαρή η έλεγχη. Τόσο αυστηρή, ειδικά στα παιδιά. Εκεί να κάνουμε ιδρυμία κριτική, όχι στον πατέρα. Με συγχωρείτε, αλλά τώρα μου έχετε αλλάξει τα φώτα. Άσε με να μιλήσω. Λοιπόν, εμένα να δεις. Λοιπόν, εμένα να δεις για το διάλειμμα. Όσο να μιλούσατε, δεν μιλούσα. Πάνω σε αυτό απόλυτα. Όταν αφορά παιδιά, θα πρέπει να είναι εξοχιστικότατη η έλεγχη. Εάν ήταν έτσι, θα παίρναγε αυτό το παιδί έξω? Όχι, βέβαια. Λοιπόν. Άρα κάτι πρέπει να κάνουν. Μπάζει λοιπόν. Τρύπησε το σύστημα, μου φαίνεται. Πάντα τρύπιο ήταν για κάποιοι, απλά το βούρωναν κάπου. Το βούρωναν κάπου. Και εμείς πιστεύαμε ότι έχουν. Εμείς, κύριε Κατερινόπουλε, πιστεύαμε ότι έχουν κλείσει. Πιστεύαμε ότι έχουν κλείσει όλες τις τρύπες. Αλλά από ό,τι βλέπουμε τώρα, μπάζει πάλι και ο Σωτήρης λέει ότι. Τι είπε, Σωτήρη? Διάλειμμα. Κάτι άλλο πήγα να πω, αλλά στο καλύτερο. Κύριε Νικολούλη, σε άλλα αεροδρόμια γίνονται παρακαλώ. Πολύ εντατικοί. Λοιπόν, όχι, εμάς μας ενδιαφέρει στη χώρα μας τι κάνουμε και ότι πρέπει να τα βελτιώσουμε όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, κύριε, πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάνε στο νοσοκομείο εκεί, βρίσκονται εκεί. Έχει φτάσει να μου πείτε, εξαδέρφη, τι γίνεται. Θέλουμε να δούμε εδώ και θέλουμε να ακούσουμε και το ίδιο το παιδί μετά, έτσι. Πάμε. Έλα. Εξαδέρφη της Νατάσας της Φερέτου, που ήταν αγνούμενη μέχρι πριν λίγες ώρες, ήταν εδώ μαζί μας. Πλησιάζει τώρα στον Ευαγγελισμό, που είναι και ο ρεπόρτερ μας εκεί, για να βεβαιωθούμε ότι η γυναίκα που βρίσκεται εκεί είναι η Νατάσα η Φερέτου, όπως όλα δείχνουν. Σε λίγο θα έχουμε τη σύνδεση με τον Ευαγγελισμό. Την βρήκαν σε άσχημη κατάσταση στην Καλυθέα, τη μετέφεραν εκεί. Άρα δεν ήξερε κανείς τίποτα, ενώ είχε δηλωθεί η εξαφάνιση. Και έχουμε όμως στην Καλυθέα και άλλη μία υπόθεση εξαφάνισης. Πες μου τη Φάνη. Ακριβώς, στην Αγγελική, από τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου, αγνοείται η Βασιλική Τζίκα, 71 χρόνων, από την περιοχή της Καλυθέας όπου έμενε. Η ηλικιωμένη που πάσχει από άνοια δεν έχει κανένα στοιχείο ταυτότητας μαζί της. Το ύψος της είναι 1,47 και είναι αδύνατη με άσπρα μαλλιά. Πιθανότατα να φοράει μαύρο κολάν, παντελόνι και αθλητικές κάλτσες.
όπως μας βοηθάτε για όλους τους ανθρώπους μας και για την Βασιλική Τζίκα. Θέλουμε μια ενημέρωση, μια πληροφόρηση για να δώσουμε το στίγμα ζωής. Να γυρίσουμε λοιπόν τώρα στην Βαλεντίν, την 7χρονη, που ήταν και μαθήτρια στην δευτέρα τάξη του 81 του Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Θα δείτε σε λίγο, θα ακούσετε το πώς έκαναν οι συμμαθητές όταν άκουσαν την είδηση ότι είναι στη ζωή. Θέλω όμως τώρα να ακούσουμε το ίδιο το παιδί. Μας βοήθησε σε αυτό και ο κύριος Νουλέζας, εδώ ο δικηγόρος. Για την Βαλεντίν. Που συγκεντρώνει τα βέλη όλων. Για την κανένα βέλος δεν συγκεντρώνεται. Διάλογο κάνουμε, δημοκρατικό όλοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, που βρίσκεται στην Σεντετιέν, στη Λιόν, εκεί στη Γαλλία, η μικρή. Έτσι, με μια γυναίκα που μέχρι χθες, που τώρα ακούει ότι είναι η μητέρα της, είναι η χαρά ενός παιδιού 7 χρόνων. Μέχρι χθες της έλεγε ο πατέρας ότι ήταν νεκρή. Σε μένα, βέβαια, είχε πει ότι είχε αυτοκτονήσει με άγριο τρόπο. Η ουσία είναι ότι η γυναίκα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δηλώνουν οι γαλλικές αρχές, είναι η μητέρα της, παρόλο που δεν έχει γίνει DNA, το DNA δηλαδή που ζητούν επίμονα οι ελληνικές αρχές. Οι Γάλλοι λένε, αν το θέλετε, μέσω δικαστικής οδού. Για μας, τα έγγραφα που μας προσκόμισε η γυναίκα είναι αρκετά και βλέπουμε ότι είναι η μητέρα της και είναι στη ζωή. Το ίδιο το παιδάκι όμως, 7 χρόνων. Αν τα ακούσετε, μια γλυκιά φωνούλα. Ένα παιδάκι που πέρασε από 40 κύματα κυριολεκτικά για να βρει, για να είναι κοντά στον πατέρα. Τη μάνα δεν ξέρω ότι υπάρχει. Ένα παιδάκι που τώρα είναι με μια γυναίκα που είναι η μάνα. Με την αθωότητα λοιπόν αυτή. Προκαλεί έτσι ρίγη συγκίνηση η φωνούλα του. Και αυτό, γι' αυτό είπα και πριν ότι τα παιδιά τελικά είναι τα θύματα, ό,τι χρώμα και να έχουν στα παιχνίδια των μεγάλων, είτε είναι γονείς είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο το κοριτσάκι από την Γαλλία. Να πει στην παπά μου ότι την αγαπάω πολύ, με θέλω να είμαι με τη μαμά μου. Να είμαστε καλά, η μαμά είναι καλά και εγώ είμαι καλά, όλα είναι καλά. Χαίρομαι πολύ, Βαλεντίνα, κορίτσι μου, που είσαι καλά. Η μπαμπά μου είναι καλά. Εγώ κάνω το καλύτερο για τον πατέρα σου, για τον παπά σου, σαν δικηγόρος, να μην ανησυχείς, να ξέρεις, όπως μου είπε και εκείνος, σε αγαπά πολύ. Είμαι χαρούμενη να δούμε τη μαμά μου και τη αδερφή μου. Αυτή λοιπόν ήταν αποδεδειγμένα η φωνή της μικρούλας που για 53 ολόκληρες μέρες θεωρείται αγνούμενη στην Ελλάδα μετά από τη δήλωση εξαφάνισης του πατέρα της. Τα ακούσατε, εντάξει, μια περιπέτεια για εκείνον, το ψέμα το ένα που ακολουθούσε το άλλο, για να μην βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Τελικά το παιδί το έστειλε στην Γαλλία σε μια γυναίκα που μέχρι χθες την πίστευαν όλοι νεκρή και που είναι η μητέρα. Βέβαια, ακούσαμε τη μικρούλα να λέει: είμαι καλά με τη μαμά και την αδερφή μου. Υπάρχει αδερφή. Κυρία Νικολούλη, εδώ νομίζω ότι κάποιο λάθος, ίσως η έκφραση, η διατύπωση δεν είναι σωστή. Αυτό που θέλω όμως να σας πω και είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Όχι, το ψάχνουν, φαντάζομαι, αν υπάρχει αδερφή. Ναι. Πώς έχει η μητέρα της παιδάκι από άλλο. Ναι, από άλλη σχέση. Καταρχήν, πρέπει να ξέρετε ότι οι γαλλικές αρχές, με βάση ό,τι ισχύει εκεί το νόμο, ήλεγξαν επισταμένως και είναι και η μητέρα. Πριν, το είπα, ναι. Απλά θέλω να σας πω ότι ο πατέρας θέλει πάρα πολύ να δει την Βαλεντίν. Όμως έχει περιοριστικό όρο, ναι, απαγόρευσης εξόδου. Ο κύριος ανακριτής μας ανακοίνωσε μετά την απόφαση του ότι δεν θα εκκριθεί προσωρινά, ναι, κρατούμενος, που ήταν σφόδρα πιθανό, μας είπε ότι όσο περισσότερα νέα στοιχεία έχουμε ότι η Βαλεντίν είναι καλά και γι' αυτό έγινε και αυτή η καταγραφή συνομιλία. Μάλιστα. Που έχετε. Θα είναι ευμενέστερη η μεταχείριση του υπηρετή. Για να ακούσουμε λίγο και την κυρία Μανωσίκη. Πρέπει να την αφήσαμε να μιλήσει καθόλου. Έχετε απόλυτα. Θέλει κάτι να μας πει. Μισό λεπτό. Έλα, Μανωσία. Δίκιο, απόλυτα για να προχωρήσουμε. Ναι. Έλα. Μας δείπνει το παιδί. Για ποιος, Μανωσία. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω στο δράμα της Βαλεντίν. Ακούμε τόση ώρα, ακούμε για τις ποινικές διαδικασίες, ακούμε για τον πατέρα, τον είχε πλαστά χαρτιά, δεν είχε, αν είναι αθώος, το δικηγόρο. Δίπλα μου, ανέφερε μάλιστα και για θέματα φυλετικών διακρίσεων. Θέλω να πω ότι
τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, κανείς δεν το άγγιξε με θέμα τις φυλετικές διακρίσεις ή αν είναι από το Κονγκό. Νομίζω ότι όλοι αγκαλιάσαν το παιδί και αυτό που αναφέρατε νομίζω δεν είναι και τόσο εύστοχο. Δεν εντάξει, αφορά, εγώ δεν διαφωνώ, αφορά καθόλου... θα πω μετά. Επιτρέψτε μου να πω την άποψή μου. Ναι, αλλά ανεφέρεστε σε μένα και με σχολιάζει. Να ολοκληρώσει. Δεν σχολιάσα εσά. Αχ, θυμάμαι αυτού του πολιτικού. Για μένα είναι εύκολο. Να ολοκληρώσει, λένε συνέχεια. Εντάξει. Τα πάνελ, τα πολιτικά και όχι μόνο. Μπορώ να πω την άποψή μου ότι είμαστε μια χώρα. Να φύγετε εμένα. Δεν έθιξα εσά. Είπα ότι ασχοληθήκατε για ένα θέμα που είναι για τι φυλετικέ διακρίσει και είπα ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν το προσεγγίσαμε ποτέ σε σχέση με το. Μα δεν λέω για εσά και την εκπομπή, για την ελληνική κοινωνία λέω. Η ελληνική για τους σχολιαστές κοινωνία... του διαδικτύου. Άρα για το παιδάκι λοιπόν για το τώρα. Παιδάκι, θα ήθελα να πω ότι εγώ βλέπω το δράμα αυτού του παιδιού και όχι μόνο τη Βαλεντίνη, αλλά και χιλιάδε παιδιά που έρχονται μέσα σε αυτέ τι συνθήκε. Μιλάμε για συνόδευτα παιδιά, ένα θέμα που είναι κοινωνικό. Και το έχει θίξει και ο κύριος Γιαννόπουλος. Είναι κοινωνικό και είναι άκρος σοβαρό. Εκεί εγώ θα ήθελα να εστιάσω. Και όλη αυτή τη διαδικασία που έχει περάσει αυτό το κοριτσάκι, η μικρή Βαλεντίνη, η οποία έφυγε με όλες αυτές τις συνθήκες, δεν πρόλαβε να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον στην Ελλάδα, έφυγε βιαίως να πάει να συναντήσει τη μητέρα της. Όλα τα παιδιά θέλουν να συναντήσουν τη μητέρα τους. Όλα τα παιδιά λαχταρούν να είναι μαζί με τους γονείς τους. Η επανασύνδεση για αυτούς είναι ό,τι πιο σημαντικό. Βλέπουμε όμως ότι μιλάμε για κάποιες συνθήκες, άκουσα τον πατέρα και κάθε πατέρας θέλει να έχει την καλύτερη μόρφωση και την καλύτερη διαβίωση στο παιδί του. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι θα πρέπει να ελέγξουμε και τις συνθήκες που ζει αυτό το παιδί με τη μητέρα. Και θα ήθελα να σας πω και βιωματικά, γιατί εγώ έχω ζήσει στο Σαντ-Ετιέν που έχει πάει τώρα. Δεν είναι. Πολλές φορές, ξέρετε, ακούμε Γαλλία και λέμε ότι θα πάει και θα έχει μια καλύτερη τύχη το παιδί. Και εύχομαι πραγματικά, όχι μόνο η Βαλεντίνη, όλα τα παιδιά να έχουν την καλύτερη τύχη. Το Σαντ-Ετιέν είναι ένα μικρό χωριό. Είναι ένα μέρος το οποίο δεν έχει το υψηλότερο βιωτικό επίπεδο. Ζουν αρκετοί μετανάστες στην συγκεκριμένη περιοχή. Από ό,τι είπατε κι εσείς... Σε όλη τη Γαλλία ζουν οι μετανάστες. Στη συγκεκριμένη περιοχή σας λέω, διότι έχω ζήσει 6 μήνες, έχω κάνει εκπαίδευση εκεί, ξέρω πολύ καλά πώς είναι. Όπως ξέρω επίσης πώς είναι και η κουλτούρα των ατόμων από το Κονγκό. Έχω πάρα πολλούς φίλους από εκεί. Οπότε είμαι και ιδιαίτερα συνδεδεμένη. Ωραία. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι εσείς ο ίδιος αναφέρατε ότι μένει σε, είπατε, ίδρυμα. Εγώ θα πω ότι είναι ένα είδος μιας δομής που φιλοξενεί οικογένειες οι οποίες είναι άπορες. Αυτό είναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι, θα σας πω τι είναι. Νομίζω ότι ξέρω μα πολύ καλά. Θα σας πω τις δομές, ξέρω πολύ καλά όσον αφορά την κοινωνική πολιτική της Γαλλίας. Καλά. Αυτό το γνωρίζω. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι είμαι εμπειρογνώμονας σε αυτό το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και ξέρω πολύ καλά. Να πω κάτι γι' αυτό. Πολύ καλά πώς είναι οι δομές εκεί. Άρα θέλει και μια υποστήριξη το παιδάκι τώρα μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Θέλει υποστήριξη το παιδί και θα ήθελα να πω ότι θα ήταν σημαντικό να ελέγξουν και τις συνθήκες με την οποία ζει. Είναι ένα πολύ αυτό που ζήτησε παιδί. Και το χαμόγελο διεθνής, του παιδιού ούτε, σε συνεργασία με τους διεθνείς. Ούτε απλά οι κοινωνικές υπηρεσίες της Αγγλίας. Η Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία που έχει μια διασύνδεση είναι αυτή που θα ελέγξει. Έχει ξαναγίνει και έχει αποδειχτεί ότι η μητέρα ήταν ακατάλληλη. Με αποτέλεσμα, το ξαναλέω, τα παιδιά να παραμείνουν σε εμάς και τώρα να πηγαίνουν για πανεπιστήμιο. Καλά, εδώ εμείς δεν λέμε ότι η μάνα είναι ακατάλληλη. Όχι, η μάνα εμφανίστηκε από το πουθενά. Αλλά λέτε όμως για τον Διεθνή Οργανισμό, έτσι. Ακριβώς. Που πρέπει να ελέγξει και αυτή την περίπτωση όπως και άλλες. Ασφάλεια του παιδιού. Αρκετά ταλαιπωρήθηκε. Όχι. Κύριε Νουλέζα, είναι λογικό αυτό. Ναι, κύριε Νουλέζα. Αυτό που λένε όμως οι ειδικοί είναι λογικό. Να ελεγχθεί και από έναν άλλο φορέα. Ακούστε λίγο τώρα. Ακούστε, τώρα συνολικά και ανεμπόδιστα απρόσκοπτα, 2 λεπτά, διότι εγώ είμαι που έδωσα δίπλα στον πατέρα την μάχη στα δικαστήρια και έξω, να τον προστατεύσω και εκείνον και για το παιδί. Λοιπόν, τι έχω να πω, 2 λόγια, σας παρακαλώ. Έφταιγε όμως. Θα σας, ναι, αν δεν έφταιγε δεν θα τα κατηγορούμε. Και δεν θα τον αγιοποιήσουμε. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω, αλλιώς δεν έχει νόημα να είμαι εδώ. Ναι, λοιπόν, αλλά όμως οι φορείς είναι καλό να ελέγξουν. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά αφήστε να πω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, απαντώ στην εκ δεξιών καθήμενη κυρία εδώ, που είναι ειδικευμένη σε αυτά τα θέματα. Ναι, όπως σας βλέπω εγώ, είναι αριστερά. Της επιστημονικής ιδιότητάς σας, ότι λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Βαλεντίν, και εγώ αντιλαμβάνομαι την ψυχική ταλαιπωρία
τις δυσκολίες και τις κακουχίες που περνάει αυτό το παιδί. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να σας θυμίσω ότι τα τελευταία 2 χρόνια που βρίσκονταν στην Ελλάδα δεν υπήρξε, δεν παρενέβη καμιά κοινωνική υπηρεσία να δει με τι συνθήκες διαβεί ο πατέρας. Για μισό λεπτό, με συγχωρείτε, γιατί έχουμε εξελίξεις. Τρέχει το τούνελ, ανάβει φώτα στα σκοτάδια. Μετά θα και από ό,τι βλέπω πρέπει να έχουμε και άλλη εξέλιξη. Αλλά είστε γούρικος, κύριε. Έχουμε και άλλη εξέλιξη, μάλλον. Για πες μου, έλα. Από ό,τι φαίνεται θετική. Θετική, έλα, μπράβο αυτό. Πολύ καλό. Για πες. Μια ανακοίνωση που ακούσαμε πριν για τη Βασιλική Τζίκα. Ναι, από την Καλυθέα. Από την Καλυθέα θέλω να σου πω ότι. Για δείξτε μου τη γυναίκα που είπαμε πριν από την Καλυθέα. Είναι βραδιά που βρίσκονται αγνώμενοι. Καλό αυτό. Πάμε. Έχουμε λοιπόν την πληροφόρηση αυτό ότι και εκείνη νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Πλάκα κάνετε. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Στον Ευαγγελισμό, όπου είναι έγκυρη πηγή πληροφόρηση, να το πούμε απλά, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Η γυναίκα που δείξαμε πριν από την Καλυθέα. Νοσηλεύεται και αυτή στον Ευαγγελισμό, όπως τώρα η άλλη που αγνοείται τόσο καιρό. Και θα έχουμε σύνδεση σε λίγο να δούμε τι γίνεται. Περιμένετε λίγο, έτσι. Ναι, μιλάμε και με την κόρη της, βέβαια, είναι πολύ συγκινημένη. Θέλει να πάει τώρα η γυναίκα να δει αν είναι εκεί. Αυτό τώρα θα δούμε μέσα στη νύχτα πώς είναι εφικτό. Αυτό δεν πιστεύω. Πάντως είναι και το πατρόνιμο, δηλαδή διασταυρώσαμε κάποια πράγματα. Οποία... Ίσως ταιριάζει και με αυτό, αυτό που λέτε για την Βασιλική Τζίκα. Τι κάνουν κάπως δεν είναι. Καλά δεν υπάρχει μια ανακοίνωση. Ναι. Αχ, δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Λοιπόν, θα σας καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Είναι απίστευτο. Ρεμίστε λίγο, έτσι. Ο Νίκος μας βλέπει. Πρέπει να έχουμε και σύνδεση, παιδιά. Ανεβάστε και την κάμερα, μας σηκώνουμε και εγώ τι να κάνω. Λοιπόν, θα έχουμε σύνδεση με τον Νίκο να δούμε τι γίνεται στον Ευαγγελισμό. Πάντως, εγώ θέλω. Σε λίγο θα δούμε, θα συνδεθούμε. Ναι, θα συνδεθούμε σε λίγο. Θα συνδεθούμε σε λίγο, παιδιά μου, okay. Να τον δω, ήθελα να βεβαιωθώ ότι είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα. Καταρχήν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, μα την αλήθεια, μεταφέρω τη συγκίνηση, μεταφέρω το λόγο, την αγωνία των συγγενών. Σε εσάς και τους νοσηλευτές που ενώ είναι και προχωρημένη η ώρα και έχετε τόσες ευθύνες μέσα και σε δημόσια νοσοκομεία, μας παρακολουθείτε και σκέφτεστε αν ο ασθενής που είναι σε έναν θάλαμο είναι ένας αγνοούμενος και τον ψάχνουν οι δικοί του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακούφιση για τους συγγενείς και για εμάς, σας μιλάω ειλικρινά. Το ευχαριστώ είναι πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, μπορούμε να συνδεθούμε με τον Ευαγγελισμό. Πρέπει ο Νίκος να ενημερωθεί και για την εξέλιξη. Ακούστε με λίγο. Να ενημερωθεί ο Νίκος και για την εξέλιξη της άλλης γυναίκας της αγνοούμενης. Έχει ενημερωθεί. Ωραία. Μέχρι που να οργανωθούμε, γιατί είναι και προχωρημένη η ώρα, βλέπω. Μέχρι που να οργανωθούμε και να πάρουμε τις πληροφορίες, γιατί περιμένουν και με αγωνία και οι συγγενείς. Μπορούμε να πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον Ευαγγελισμό ή να πάμε να ακούσουμε. Δεν ακούω. Να πάμε. Εγώ προτείνω κάτι άλλο. Προτείνω κάτι άλλο. Μια και ήμασταν στην Βαλεντίν πριν και μιλάγαμε και για τα παιδάκια, τα τρυφερά που έχουν έτσι. Είναι τόσο τρυφερά και δέχονται τις βολές και τα παιχνίδια των μεγάλων. Πάμε να ακούσουμε μια μητέρα. Φίλη της Βαλεντίν και συμμαθήτρια στο 81ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Μην τα λέω εγώ, να μας μεταφέρει εκείνη το τι έγινε στο σχολείο που τα παιδάκια είχαν αγωνία πριν και ζητούσαν ψυχολόγο. Όταν είχε εξαφανιστεί η Βαλεντίν. Τι έγινε τώρα στο άκουσμα αυτής της είδησης. Να την ακούσουμε και να οργανωθούμε για να πάμε στον Ευαγγελισμό μετά. Έλα. Επειδή το αγαπήσαμε όλο αυτό το παιδί, χαρήκαμε πάρα πολύ, δηλαδή πήραμε μία την άλλη κατευθείαν τηλέφωνο, χαιρόμαστε πολλά, δούμε το τι ήταν ζωντανή, γιατί υπήρχαν τόσοι, παρόλο που ξέραμε από την αρχή ότι αυτός ευθύνεται, παρόλα αυτά πάντα φοβάσαι με, που βρέθηκε ότι είναι ζωντανή, δεν έχουμε λόγια. Υπάρχει ανακούφιση, το ανακοίνωσε αυτές οι διευθύνσεις στα παιδιά, χαρήκανε. Για την ακρίβεια στο τμήμα που ήταν και ο Βαλεντίνος, ήταν γυμναστική εκείνη την ώρα. Και τους το πει γυμνάστρια. Πώς αντέδρασαν? Χαρήκανε πάρα πολύ, χοροπηδάγανε. Ήταν πολύ ωραία στιγμή. Έτσι μου το περιγράψα, δηλαδή, σαν τίποτα δεν ήμουν εκεί. Να σας ρωτήσω. Ήταν κάποια στιγμή να ηρεμήσουν όλα και να μπορέσουμε να έχουμε μια επικοινωνία με το παιδί, έτσι να τη στείλει με αυτές τις κάτι. Του λέγαμε μαμάδε, να φτιάξουμε ένα βίντεο, να τη στείλουμε κάτι, δύο ζωγραφιές, κάτι. Ναι. Βέβαια το καλό είναι
ότι η Βαλεντίνα, από ό,τι κατάλαβα, δεν πήρε είδηση ότι έψαχνε κόσμος και ότι ήταν αγνοούμενη. Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση, είπε ότι ο πατέρας την έλεγε κάθε μέρα μαζί της. Πώς, ρε παιδιά, πώς, δηλαδή ένα τηλέφωνο, ένα ίντερνετ δεν παρακολουθούσαν αυτά. Πιάσαμε τον άνθρωπο αυτόν προχτές για πλαστά χαρτιά. Ναι. 50 μέρες τα παιδιά, το κράτος, η αστυνομία δεν είχε σκεφτεί να τσεκάρει τα χαρτιά αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή αυτό το πράγμα εξοργίζει σαν πολίτη. Δεν γίνεται να ξέρεις ότι η γυναίκα σου έχει πεθάνει 4 χρόνια και ξαφνικά να καλύψει την ζωντανή. Το σημαντικό είναι ότι είναι ζωντανή και τη χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχετε πολλές ευχές και συγχαρητήρια από πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν σε άλλες χώρες υπάρχουν αντίστοιχες αγγελικές, αλλά είναι ένα βασικό κομμάτι που έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά να είναι καλή γυναίκα. Πραγματικά, αυτό που λέμε όλοι είναι ότι αν δεν ήταν η Αγγελική και εσείς όλο το επιτελείο, δεν νομίζω ότι θα ασχολιόταν κανένας. Βάζω και κάμερα στα διαλύματα. Πρέπει να βάζω και κάμερα στα διαλύματα, δεν γίνεται, για να βλέπετε το τι γίνεται σε υποθέσεις πολύκροτες με κουβέντα. Ήμασταν πριν στο 81ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, πριν το διάλειμμα, και ακούσαμε τη μητέρα της φίλης της Βαλεντίνα μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Τα παιδάκια, οι συμμαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς ζητούν να κάνουν ένα βίντεο και να στείλουν στο παιδάκι στη Γαλλία, γιατί πήραν τη μεγάλη χαρά ότι ζει. Θέλω όμως τώρα, φίλοι μου, επειδή έχουμε πάρει και εμείς μεγάλη χαρά για δύο αγνοούμενες γυναίκες που δείξαμε στην εκπομπή και με τη δική σας τη βοήθεια φαίνεται ότι βρέθηκαν. Να πάμε στον Ευαγγελισμό που είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Κοντορούσης μαζί με την ξαδέρφη της Νατάσας της Φερέτου, την κυρία Κική, που ήταν πριν λίγο εδώ μαζί μας στο στούντιο και έφυγε για να πάει στο νοσοκομείο. Ήρθαμε κοντά σας, Νίκο. Για πείτε μου τα νέα τώρα. Φαίνεται ότι έχουμε ευχάριστα νέα εδώ από τον Ευαγγελισμό, όχι μόνο για την Νατάσα, αλλά και για τη δεύτερη αγνοούμενη που ανέφερες. Πρόκειται για τη Βασιλική Τζίκα, την ηλικιωμένη που είχε χαθεί από τις 12 Φεβρουαρίου από την περιοχή της Καλλιθέας. Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να μπούμε στο νοσοκομείο λόγω του προχωρημένου της ώρας και το γεγονός ότι ο Ευαγγελισμός αυτή τη στιγμή δεν εφημερεύει. Ωστόσο, μας βοήθησαν οι εργαζόμενοι εδώ στην πύλη με τον υπολογιστή και εντοπίζουν ότι η Βασιλική Τζίκα του Γεωργίου και η Νατάσα Φερέτου του Κωνσταντίνου. Στοιχεία που συμπίπτουν από όσο γνωρίζω. Ότι είναι εκεί, νοσηλεύονται. Ακριβώς. Φαίνεται ότι είναι αυτές και οι δύο εδώ. Κυρία Κική, και εσείς μιλήσατε εκεί με τον υπεύθυνο ασφαλείας. Ζητήσατε να πάτε εσείς τουλάχιστον να βεβαιωθείτε. Ναι, μίλησα, το απαγόρευσαν. Μου είπαν ότι νοσηλεύεται από τις 2 Φεβρουαρίου και δεν έχουν ειδοποιήσει κανέναν και ότι λέγεται Αναστασία Φερέτου του Κωνσταντίνου. Είναι δηλαδή η ξαδέρφη σας και νοσηλεύθηκε Παρασκευή 31. Λογικά, με βάση το, με βάση το όνομα και επιτρέπεται αύριο στις 5 η ώρα να έρθουμε να την επισκεφθούμε. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου. Πάρα πολύ. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου χάθηκε. Στις 4 τη μετέφερα από την Καλλιθέα. 2 Φεβρουαρίου. Μετέφερθηκε. 2 Φεβρουαρίου. Από 2 Φεβρουαρίου νοσηλεύεται εδώ και δεν ειδοποιηθήκαμε από κανέναν. 8 λοιπόν είχαμε την εξαφάνιση. Ναι. 31 είχαμε την εξαφάνιση, 2 νοσηλεύεται Φεβρουαρίου και 8 βγήκε το alert. Βγήκε το alert με την εξαφάνιση. Δεν ειδοποιηθήκαμε. Και δεν νοσηλεύεται ως αμνήμων εδώ, έτσι, με τα στοιχεία της. Όχι, νοσηλεύεται με τα στοιχεία της. Δήλωσε τα στοιχεία της, αυτό λοιπόν. Είναι. Τα δήλωσε, βρήκαμε. Μπορούμε να ακούσουμε μισό λεπτό, να ακούσουμε και την κόρη. Να ακούσουμε και την κόρη της κυρίας Βασιλικής Τζίκα. Κυρία Ξάνθη. Την κυρία Ξάνθου. Ναι, καλησπέρα σας.
Ναι, γεια σας κυρία Αγγελική, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαίνεται ότι είναι η μητέρα σας. Δεν μπορούμε τώρα να μπούμε να βεβαιωθούμε. Αλλά ναι, τώρα αλλά τα στοιχεία... Δεν θα μπορούσαμε να μπούμε να βεβαιωθούμε, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι είναι ο δικός μας άνθρωπος. Ονοματεπώνυμο... Δεν θα μπορούν να κάνουν κάτι αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε κάτι, είναι προχωρημένη η ώρα και επειδή δεν εφημερεύει. Σίγουρα, αλλά και εμείς είναι δικοί μας άνθρωποι. Για... Αν δεν είναι αυτοί, δεν είναι κρίμα να μην σταματήσουμε να ψάχνουμε για κάποιο λόγο. Φέρετε και η μητέρα σας, η Βασιλική η Τζίκα, με το πατρόνιμό του να νοσηλεύεται εκεί. Πάσχει από Άνια, έτσι δεν είχε κανένα στοιχείο ταυτότητας μαζί της. Και φέρετε όχι. ότι μεταφέρθηκε και από την Καλυθέα στον Ευαγγελισμό. Ναι. Από την, Τετάρτη, από την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου αγνοείται. Από ό,τι μας λέει εδώ και η ξαδέρφη της άλλης κυρίας που αγνοείται, που είναι εκεί στον Ευαγγελισμό, τα ακούσατε. Είναι δύσκολο, παρά το γεγονός ότι και η ίδια ζήτησε να πάει επάνω να βεβαιωθεί, χωρίς κάμερες, δεν θέλουμε εμείς κάμερες προς Θεού, νύχτα στο νοσοκομείο, αλλά δεν το επέτρεψαν και θα, αύριο μπορείτε, αύριο, δεν μας είπατε, αύριο το αύριο απόγευμα. Αύριο στις 5 η ώρα εμάς, μας επιτρέπουν το απόγευμα, ναι. Καλά, εσείς μπορείτε και από το πρωί να πάτε για να βεβαιωθείτε. Αλλά όλα δείχνουν ότι είναι η μητέρα σας εκεί. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά και να πάνε όλα καλά, κυρία μου. Να είστε χαιρόμαστε ειλικρινά που γίναμε αγγελιαφόροι καλού μηνύματος. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εσείς καληνύχτα. Λοιπόν, άρα είναι ευχάριστα τα νέα, κυρία Φερέτου. Ναι, είναι πολύ ευχάριστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και τα παιδιά που είναι εδώ βέβαια ευχαριστούμε. Χωρίς εσάς δεν θα είχαμε βρει άκρη. Ξέρετε τι είναι σας ότι... Σας ευχαριστούμε γι' αυτό θερμά. Είναι αυτό που λέτε ότι πέρασε μια ζωή με ταλαιπωρία. Χρειάζεται και τη θεραπεία της τώρα. Γιατί μια γυναίκα με οικονομική άνεση... Βεβαίως τη χρειάζεται. Και με προβλήματα υγείας... Αυτό, αυτό που απλά εμένα με εκπλήσει είναι το γεγονός ότι από τις 2 Φεβρουαρίου νοσηλεύεται, από τις 8 έχει βγει το alert και δεν έχουμε ειδοποιηθεί από κανέναν. Και ήταν φοβερό ράκο συρρέκτη. Κύριε Γιαννόπουλο, κάτι θέλετε να πείτε. Θέλω να πω ότι επικοινώνησα αυτή την ώρα, γιατί έχω το θάρρος με τον κύριο Παπαευσταθίου, τον διοικητή του ΕΚΑΒ και επί τα οποία συγχωνεύτηκαν. Όταν γίνεται μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια εξαφάνιση, εμείς ενημερώνουμε πρώτα το ΕΚΕΠΗ να ψάξει και να δει τα νοσοκομεία. Με ενημέρωσε λοιπόν ότι το ΕΚΕΠΗ για να έχει πληροφόρηση θα πρέπει η διοίκηση του νοσοκομείου να ενημερώσει το ΕΚΕΠΗ. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε καμία ενημέρωση προκειμένου εμείς και όσοι πρέπει τέλος πάντων, γιατί κανονικά και η αστυνομία το ίδιο ψάχνει μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Δεν μπορεί να ψάχνει νοσοκομείο. Και τελικά δεν υπήρξε πληροφόρηση. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό για να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί και περιμένουν έχουν κάποιους συγγενείς. Και θα πρέπει επιτέλους, ας παίρνουν το τηλέφωνό μας, ας παίρνουν το τούνελ για να μαθαίνουν. Κύριε Γιαννόπουλε, τι να πάρουν το τούνελ, που το τούνελ 25 ολόκληρα χρόνια δεν κάνει άλλη δουλειά. Αυτό λέει. Μπορείτε να συντονιστείτε για να βρείτε άκρη. Έχετε έναν αγνοούμενο. Έχει δηλωθεί σε ένα τμήμα. Έχει στοιχεία ή δεν έχει. Δείτε, ενημερωθείτε μεταξύ σας. Δηλαδή, τι είναι, νεκροτομία, νοσοκομεία ή ΚΑΒ. Δεν μπορούν να συντονιστούν αυτές οι υπηρεσίες. Να ξέρουν με ποιος είναι πού. Εδώ βλέπουμε να δηλώνεται η εξαφάνιση στο ένα τμήμα. Το άλλο τμήμα της ασφάλειας να βρίσκεται τον αγνοούμενο και να μην μπορούν να συνεχθούν. Το ΑΤΑΦ και η ασφάλεια που είναι στο ίδιο όροφο, ότι ο αγνοούμενος που είχαν χθες βρέθηκε σε ένα νεκροτομείο ή σε ένα νοσοκομείο. Έχουμε κουραστεί πια να τα λέμε αυτά. Και ειδικά για τους αμνήμονες και για τους ανθρώπους που δεν έχουν στοιχεία ταυτότητας. Όταν όμως έχεις ταυτότητα πάνω σου, όταν δηλώνεις τα στοιχεία σου, όταν δίνεις και ένα τηλέφωνο, δεν μπορεί να γίνει μία έρευνα, μία διασταύρωση. Αυτό λέμε. Να πω και κάτι άλλο εγώ τώρα. Εγώ τώρα επειδή είναι εδώ... Γιατί εδώ τώρα σεβόμαστε τις διαδικασίες ότι είναι η ώρα κατάλληλη και δεν μπορούν να μπουν μέσα κλπ. Υπάρχουν δηλωμένοι δυο αγνοούμενοι. Εδώ αυτή τη στιγμή δηλαδή θα εφαρμόσουν πιστά τον κανονισμό. Τι θα γίνει αν θα μπει η κυρία μέσα να δει, αν όντως είναι η μάνα της. Θα γίνει κάτι, θα ενοχληθούν. Ας εφαρμόσουν τον κανονισμό εκεί που πρέπει και όχι σε αυτά τα περιστατικά. Δεν τρέπονται λίγο. Εντάξει, κοιτάξτε. Όχι, είναι προχωρημένη η ώρα. Εντάξει, είναι προχωρημένη η ώρα. Είναι 20 μέρες δηλωμένοι αγνοούμενοι. Ξέρετε κάτι, είναι προχωρημένη η ώρα. Η ιστορία δεν υπάρχει δικαιολογία. Ότι... Δεν νομίζω ότι θα ενοχληθεί κανένας. Έδωσαν στοιχεία. Είναι ένα θέμα σημαντικό αυτό. Ακούστε με, έδωσαν τα στοιχεία. Να δει. Να βεβαιωθεί απόλυτα. Έδωσαν τα στοιχεία.
τα είδαν, θα πάνε αύριο να δουν και το δικό τους τον άνθρωπο. Εάν θα πάτε κάποιες άλλες στιγμές εκεί, γίνεται παρέλαση. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Όπως και αυτή τη στιγμή πελάτους. Σίγουρα γίνεται παρέλαση. Να το πούμε αυτό, γιατί μπορεί να βρουν τον πελάτη τους. Να είναι καλά οι άνθρωποι που με την ευαισθησία τους έκαναν υπέρβαση. Να είναι καλά, αλλά να προστατεύσουμε όμως. Λοιπόν, τους να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά και τον συνάδελφο εδώ, έτσι, και, και την ομάδα εξωτερικών ερευνών του τούνελ. Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε όλους. Θα πάνε όλα καλά. Κυρία Φερέτου, με μια ευχαριστώ και εγώ και πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά σας. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε με τη χαρά σας. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Ήταν αυτές οι δύο θετικές εξελίξεις. Και μια και έχουμε, βλέπω, φίλοι μου, απόψε μια καλή εξέλιξη σε όλα, για να προχωρήσουμε, Ξένια μου, και στη Στάνκα. Στη Στάνκα, Αγγελική, δεν στη έχουμε... Ρόδο, που αγνοείται. Για πάμε. Δεν έχουμε κανένα νέο δυστυχώς για την γυναίκα από τη Ρόδο που βγήκε από το σπίτι της να πετάξει τα σκουπίδια και χάθηκαν τα ίχνη της. Η Στάνκα Μαυροντίεβα, 64 χρόνων, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, αγνοείται από το πρωί της 3ης, 28 Ιανουαρίου, από τον Αρχάγγελο. Κάτοικος του χωριού Στεγνών είπε ότι την μετέφερε την ίδια ημέρα στο λιμάνι Ρήνας με οτοστόπ, λέγοντάς του ότι θα πήγαινε για καφέ σε φίλη της. Κάμερα ασφαλείας της περιοχής την κατέγραψε να κατεβαίνει στην παραλία γύρω στις 12 το μεσημέρι. Βλέπουμε λίγη ώρα πριν εξαφανιστεί από την κάμερα ασφαλείας. Mm-hmm. Από την έρευνα λοιπόν του προϊσταμένου βάση ετοιμότητας της υπηρεσίας Silver Alert στα Δωδεκάνησα, βρέθηκαν η ζακέτα, τα παπούτσια και τα γυαλιά οράσεώς της σε πεζούλι του λιμανιού. Σύμφωνα με την κόρη της, η ίδια δεν γνώριζε μπάνιο και δεν συνήθιζε να πηγαίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Για τρεις ημέρες επιχείρησαν βάρκες και δίτες χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Όταν εξαφανίστηκε, φορούσε γκρι ρόμπα, μαύρη ζακέτα και γκρι κολάν. Έχει ύψος 1,55 και γκρίζα μαλλιά. Για την εξαφάνισή της έχει σημάνει Silver Alert. Γιώργο, είχαμε και μία εξέλιξη δυστυχώς δυσάρεστη για μια άλλη γυναίκα. Άσχημα. Που την είχαμε αναζητήσει την περασμένη Παρασκευή, λίγο πριν κλείσουμε. Δυσάρεστα λοιπόν έληξε η περιπέτεια της γυναίκας που αναζητούσαν η γραμμή ζωής, η εκπομπή και οι αρχές. Η Ευτέρπη Τσίγκα, 69 χρόνων, βρέθηκε νεκρή από ψαράδες στην περιοχή Νέα Φώκια Χαλκιδικής, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Τα ίχνη της είχαν χαθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου από το σπίτι της στις καλύβες Πολυγύρου Χαλκιδικής. Για την εξαφάνισή της είχε ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός συναγερμός Silver Alert. Για τον Οδυσσέα τον Κέρκη που αναζητούσαμε την περασμένη Παρασκευή, 41 χρόνων, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, δεν υπάρχει ένα θετικό νέο. Οι συγγενείς του συνεχίζουν αυτόν τον αγώνα, συνεχίζουν την αναζήτηση για να μάθουν τι απέγινε ο Οδυσσέας που τη Μεγάλη Τετάρτη, 4 Απριλίου του 2018, χάθηκε από το σπίτι που έμενε με τους γονείς και τα αδέρφια του εκεί στο Μούλκι Κορινθίας. Έφυγε το μεσημέρι, πήγε στον προαστιακό του Κιάτου για να πάει Αθήνα και από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε. Έχει ύψος 1,90, παλιότερα εργαζόταν και σαν οδηγός ταξί, ήταν μέλος δηλαδή, στο ραδιοταξί Αστέρας. Γίνονται έρευνες και στο Άγιο Όρος και σε άλλες περιοχές όπου υπήρχαν στίγματά του, αλλά δυστυχώς δεν μας έχουν δώσει κάποιο νέο. Να σας πω για την υπόθεση του δάσκαλου του Μέντζου, του Νίκου του Μέντζου στο Αγρίνιο. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκεί του δικαστηρίου, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Μεσολογγίου, αθώωσε τη χείρα του δάσκαλου που κατηγορείται για την δολοφονία του. Και μάλιστα η απόφαση ήταν και ομόφωνη. Παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης και ζήτησε την καταδίκη της. Να θυμίσω απλά ότι ο Νίκος ο Μέντζος είχε βρεθεί απανθρακωμένος πριν από περίπου 9 χρόνια, τη Μεγάλη Πέμπτη, 21 Απριλίου του 2011, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε ένα χωράφι ιδιοκτησίας του, στην περιοχή Ρουπακιά Αγρινίου. Το τούνελ από την αρχή της εκδίκασης αυτής της υπόθεσης κράτησε μια διακριτική στάση. Δεν αναφέραμε καν ότι στο εδόλιο κάθεται η γυναίκα του, απλά κάποιο συγγενικό πρόσωπο, γιατί περιμέναμε την απόφαση, επειδή η υπόθεση ήταν έτσι ιδιαίτερα λεπτή. Δεν δείξαμε ούτε τη συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει η γυναίκα αυτή, εν αντιθέσει με άλλους συναδέρφους. Και έχουμε αυτή την αθωωτική απόφαση. Βέβαια, παραμένει ανοιχτό το θέμα, τι απέγινε. Παραμένει ανοιχτό το θέμα ότι ποιος αφαίρεσε τη ζωή του Νίκου του Μέντζου. Να θυμίσω ότι στην αρχή οι αρχές μίλησαν για αυτοκτονία και στην πορεία
οι πραγματογνώμονες και άλλα στοιχεία έδειξαν δολοφονία και έτσι κινήθηκαν και οι αρχές. Να επιστρέψουμε στην υπόθεση της Βαλεντίν και να δούμε, φίλοι μου, σε ένα βίντεο που θα ακολουθήσει, αυτή την έρευνα της εκπομπής που κράτησε 53 ημέρες. Πηγαίναμε ευνηδιαστικά εκεί στο σπίτι, βλέπαμε και τις αντιφάσεις. Με λίγα λόγια, δεν είχαμε πιστεί για όλα αυτά που μας έλεγε ο πατέρας και συνεχίζαμε την έρευνα, όπως το κάνουμε πάντα, μέχρι που να φωτιστεί το σκοτάδι, να βρεθεί άκρη. Ας το δούμε. Je suis en train de passer, c'est un mauvais temps pour moi. Il est pas la plus difficile cette maintenant. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à me contrôler. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Είναι σαν να ονειρεύομαι, αλλά όμως είναι η πραγματικότητα και είναι σκληρή πραγματικότητα για μένα, γιατί είναι το μόνο άτομο που έχω στη ζωή μου. Είμαι το μόνο άτομο που υπάρχει. Εγώ και η κόρη μου είμαστε οι μόνοι που είμαστε έτσι μαζί και ήξερα ότι δεν μπορώ να την αφήσω. Ό,τι και να κάνω θα πρέπει να το κάνω μαζί με την κόρη μου. Μαζί με την κόρη μου είχαμε πάει στο Σύνταγμα, γιατί όπως είπα ήταν Χριστούγεννα, υπήρχαν έτσι πολλά τραγούδια, δρόμενα στους δρόμους, πολύ κόσμο. Και έτσι θελήσαμε να πάμε μια βόλτα στο Σύνταγμα με την κόρη μου να δει όλα αυτά που γινόντουσαν και πόσο όμορφα ήταν. Στην επιστροφή μας, εκεί που είναι τα σκουπίδια, εδώ όπως βγαίνουμε από την πολυκατοικία αριστερά, της είπα να πάει στο σούπερ μάρκετ να μου φέρει νερό, γιατί είχα πονοκέφαλο. Και ήθελα να πιω νερό, να πάρω και ένα χάπι για το πονοκέφαλό μου. Και ανέβηκα πάνω, την περίμενα και μετά από 20 λεπτά, αφού δεν επέστρεψε, ανησύχησα, κατέβηκα κάτω και πήγα στο σούπερ μάρκετ εκεί που την είχα στείλει και ρώτησα και μου είπαν ότι δεν την είχαν δει. Και μετά περπάτησα σε διάφορα μέρη, στο πάρκο, να δω αν μήπως μπορούσα να τη βρω, αλλά τίποτα. Στη συνέχεια πήγα στο σπίτι μου και είπα ότι εντάξει, μπορεί να γυρίσει, γιατί εντάξει, πάντα επιστρέφει. Και έτσι μετά κοιμήθηκα μέχρι την άλλη μέρα. Ήταν και ένα κοριτσάκι, έτσι θα έλεγα, κοινωνικό, μίλαγε σε πολύ κόσμο και είπα ότι μπορεί και να συνάντησε κάποια φιλενάδα της, κάποιο παιδί από το σχολείο και να πήγε μαζί, να μίλησε και να έτσι... Γι' αυτό το λόγο δεν ανησύχησα, αλλά όταν ξύπνησα το πρωί και είδα ότι η πραγματικότητα ήταν αυτή και το παιδί μου έλειπε, τότε άρχισα να πραγματικά να ανησυχώ. Συνήθιζε η Βαλεντίν να κυρνάει αργά στο σπίτι? Est-ce que Valentine avait l'habitude de rentrer tard à la maison? Όχι, δεν έβγαινε. Οι φίλοι μου δίνουν τη δύναμη να προχωρήσω, γιατί αν ήμουν μόνος μου, δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να συνεχίσω να ζω. Προσεύχομαι πολύ δυνατά το Θεό να μου τη φέρει πίσω. Κάποιος ευθύνεται για την εξαφάνισή της. Donc vous pensez que quelqu'un est responsable de cette disparition? Ναι. Πάει και στο κακό το μυαλό σας. Elle se colle beaucoup avec moi. Είναι κολλημένη πάνω. Et moi je sais que là où elle est, elle n'est pas à l'aise. Και εγώ αυτό που ξέρω που αισθάνομαι elle είναι ότι... Elle n'est pas aussi à l'aise. Εκεί που είναι δεν είναι άνετα, δεν είναι καλά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που θέλουν την Βαλεντίν να αποχαιρετά τους μαθητές της πριν. Ναι. Όχι, δεν έχω τέτοια πληροφορία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μάλλον. Est-ce que c'est faux, en fait, ce genre d'information? Non, je ne sais pas. Δεν ξέρω. Ces jours-là, parce que nous étions allés à cinéma. Αυτό που θυμάμαι είναι το πόσο χαρούμενοι ήταν εκείνη την ημέρα που είχαμε πάει στο Σύνταγμα και βλέπαμε όλα τα δρόμενα για τα Χριστούγεννα. Και αυτό που θυμάμαι και που συγκρατώ από εκείνη την ημέρα είναι ότι η Βαλεντίνη ήθελε να μείνουμε, να περάσουμε το βράδυ στο Σύνταγμα. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να γυρίσουμε, γιατί όπως σας είπα, είχα πονοκέφαλο. Τις δύο μέρες που το παιδί έλειπε, σαν να μην υπήρχε ένταση δίπλα. Σαν να μην... Ησυχία, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή, ο πατέρας δεν ήρθε να σας χτυπήσει, όχι, να σας όχι, ρωτήσει τίποτα, μήπως είδατε κάτι? Από την ασφάλεια το έμαθα.
Σας τα λέω αυτά επειδή ξέρω ότι είστε από την Αγγελική και έχει λύσει πόσες υποθέσεις και ίσως βοηθήσουν αυτά τα πράγματα. Βέβαια, τα έχω πει και στην ασφάλεια. Εάν μου είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και είχα χάσει το παιδί μου, φυσικά θα έψαχνα σαν τρελό. Θα χτυπούσα πόρτες, από εδώ από εκεί θα έκανα φασαρία, δεν ξέρω, δεν θα ήμουν εκτός αυτού. Αυτός δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο μήνας αυτός. Je n'arrive pas à contrôler ça. Je vois comme je suis en train de rêver, mais c'est la réalité. Πραγματικά δεν μπορώ να το ελέγξω όλο αυτό. Είναι σαν να ονειρεύομαι και όμως είναι η πραγματικότητα αυτή που συμβαίνει. Η Βαλεντίνη δεν είχε πάει στο μάθημα, φυσικά την ημέρα που εξαφανίστηκε, όπως μας λες, 23 Δεκεμβρίου, αλλά και την Παρασκευή στις 20, αλλά και την 5η στις 19. C'était déjà... Μου έλεγε ότι τις 23 ήταν αργία, ότι δεν θα πηγαίνανε σχολείο και ότι η τελευταία μέρα ήταν Πέμπτη. Υπάρχει περίπτωση να έχεις μπερδευτεί με την ημέρα εξαφάνισης. Ήταν όντως απόγευμα Δευτέρας 23 Δεκεμβρίου. Non, c'est vraiment le lundi. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ήταν Δευτέρα. Μάθαμε την Παρασκευή ότι είχες πάει στη Γαλλία, στο Παρίσι. Πόσο κάθισες εκεί πρώτα απ' όλα και αν είχες πάρει μαζί σου τη Βαλεντίν. Ναι. Η Βαλεντίν δεν ήταν μαζί του, πήγε με την κοπέλα του και έμεινε τρεις εβδομάδες. Όχι, η φίλη του τελικά έμεινε, λέει, εδώ, δεν πήγε με τη φίλη του, την άφησε τη Βαλεντίν στην κοπέλα. Ποιο συνάντησε στη Γαλλία? Συνάντησα κάποιους φίλους που έχω εκεί. Έχω πολλούς φίλους εκεί πέρα, ωστόσο δεν βρίσκω την συνοδικότητα σε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή για την κόρη μου. Δεν καταλαβαίνω το συνδέσμο. Όταν χάθηκε η Βαλεντίνη, ήσουνα στην περιοχή του αεροδρομίου. Για ποιο λόγο βρέθηκε στο αεροδρόμιο? Quand Valentina disparaît, moi j'étais à l'aéroport. Non, c'est pas ma faute. Όχι, δεν ήμουν ποτέ στο αεροδρόμιο όταν χάθηκε η Βαλεντίνη. Για κάποιο λόγο στην περιοχή του αεροδρομίου δεν βρέθηκε σε εκείνες τις μέρες? Je ne suis pas allé à l'aéroport. Όχι, από όταν χάθηκε η κόρη μου δεν βρέθηκα στο αεροδρόμιο. Μήπως τελικά η Βαλεντίνη έφυγε για κάποια γαλλόφωνη χώρα, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, μήπως έχει γίνει κάτι τέτοιο? Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί δεν έχει διαβατήριο για να ταξιδέψει, πώς θα βγει από τη χώρα. Ωστόσο, και εγώ έχω πολλά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απάντηση. Δεν μπορώ να το γνωρίζω με βεβαιότητα, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει. Ήμασταν εκεί στο Παγκράτη, μέσα στην έρευνα του τούνελ που κράτησε 53 ημέρες. Βρίσκαμε τον πατέρα, μας ζητούσε μαζί με τους τηλεθεατές να βοηθήσουμε όλοι να βρεθεί το παιδί του. Βλέπαμε τις αντιφάσεις, καταλάβαμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, έγινε μία έρευνα, το αποτέλεσμα μετράει. Και το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδάκι αυτό είναι στη ζωή, το ακούσαμε, είναι καλά. Ο πατέρας έκανε τα λάθη του για μια καλύτερη ζωή, όπως είπε ο ίδιος, για το παιδί του που το έστειλε στη Γαλλία. Η ιστορία είναι να μην επαναλαμβάνονται τέτοιες υποθέσεις όταν κινητοποιείται ένας μηχανισμός ολόκληρος με δηλώσεις εξαφανίσεων. Κρατάμε αυτό που ακούσαμε, κρατάμε την όμορφη, την τρυφερή φωνή της Βαλεντίν, που έστειλε το δικό της μήνυμα ζωής από τη Γαλλία. Αυτό κρατάμε, σε αυτό μένουμε και στη θετική έκβαση και στη βοήθεια των φίλων τηλεθεατών. Στη βοήθεια δηλαδή τη δική σας. Είχαμε και τα καλά τα νέα με άλλες δύο κυρίες που βρέθηκαν, πάλι με τη βοήθεια τη δική σας. Δεν ξέρω αν τώρα που κλείνουμε θέλετε να πείτε κάτι. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που ελπίζουμε και ευχόμαστε, αλλά και βάλουμε και το χεράκι μας να γίνει, είναι αυτό το παιδάκι να συνεχίζει να είναι χαρούμενο, να συνεχίζει να είναι καλά. Και αυτό μόνο θα το επιβεβαιώσουν αυτοί που ξέρουν πώς μπορούν να χειριστούν καταστάσεις παιδιών που έχουν περάσει τόσα βάσανα και τόσα προβλήματα. Αυτό ευχόμαστε. Και ο κύριος Νουλέζος παρακολουθεί την υπόθεση αυτή και εγώ, κυρία Νικολούλη, στο πλευρό του πελάτη του. Εγώ, κύριε Νικολούλη, μέσα σε δύο λεπτά θα σας πω το εξής. Σε ό,τι αφορά το νομικό σκέλος, επιλαμβάνει η δικαιοσύνη. Είμαστε στο στάδιο, κύριε Ανακρίσιος. Η υπόθεση αυτή θα πάει στο ακροατήριο. Φρονώ μόνο για την κακουργηματική πράξη, αντιμετωπίζει κίνδυνο να το επιβληθεί ποινή. Σε ό,τι αφορά τη μικρή Βαλεντίν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες προσπάθειες έκανα
για να συλλέξω, να βρω, να συγκεντρώσω στοιχεία για τη διεύθυνση διαμονής της μητέρας και για το τηλέφωνο της και για να εξασφαλίσω αυτή την επικοινωνία που και εμένα σαν Νουλέζα Βασίλη που αγαπά υπερβολικά τα παιδιά με συγκλώνησε. Και αν θέλετε, επειδή ο πατέρας ανεξάρτητα από το πώς θα κριθεί, γιατί η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και κατανόηση και επίοικια και δεν χρειάζεται τέτοια σκληρότητα και εκδικητικότητα για έναν βασανισμένο, ταλαιπωρημένο και έναν άνθρωπο που έχει μείνει κυριολεκτικά 50 κιλά και άλλωστε, εάν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, η κυρία Εισαγγελέας Πρωτοδικών που απεφάνθη με τον κύριο Ανακριτή και είναι και γυναίκα, ίσως αποφάσισε, τελειώνω κυρία Νικολούλη, ξέρω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι ακριβώς, δύο λέξεις. Εγώ λοιπόν είμαι υπερασπιστής, όμως παράλληλα είμαι και άνθρωπος. Συμφωνώ αυτό που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, ανεξάρτητα από την πρώτη διαφωνία μας, ότι πρέπει να ελεγχθεί πού ακριβώς διαμένει η Βαλεντίν, διότι ο πατέρας, σας πληροφορώ, παρόλο που του επιβλήθηκε περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου, θέλει να δει την κόρη του. Και να σας πω κιόλας, να σας δώσω μια ένδειξη. Να με ενημερώσετε πότε γίνομαι κουπόνι, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί. Κυρία Νικολούλη, σκεφτόμαστε τις επόμενες μέρες να επισκεφτώ το Ίδρυμα, να δω τη μητέρα, να δω το παιδί και να δω αν υπάρχει δυνατότητα η μητέρα που δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, γιατί όλη αυτή η οικογένεια που είναι μια τραγωδία, είναι θύματα του μεταναστευτικού νόμου, γραφειοκρατιών, των πολέμων κτλ. Μπορεί κάποια μέρα να ενωθεί ο ουμανισμός. Εγώ είμαι βαθιά ουμανιστής. Αυτό με ενδιαφέρει και δεν θέλω κανένας να καταδικάζεται νωρίτερα πριν από τους φυσικούς δικαστές. Κύριε Νουλέζα, ούτε να εκδίδονται ετοιμιγορίες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εσείς είπαμε, βοηθήσατε τον άνθρωπο αυτόν. Το παιδί είναι καλά, εγώ αυτό κρατάω. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι έτσι, μου έδωσε τεράστια ικανοποίηση. Και λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές που μας βοήθησαν. Και εγώ ως εκπρόσωπος του πατέρα είμαι εξοδοτημένος. Και να σας ευχαριστήσω δημόσια και επίσης, όπως και το έκανε και σε συναδέρφου σας, να ζητήσω δημόσια συγγνώμη που αναγκάστηκε να πει ψέματα για να καλύψει την παράνομη αποδημία το ταξίδι. Το οποίο τιμωρείται καλά, πολύ αυστηρά ως κακούργημα. Να είστε καλά όλοι, έχουμε ένα αίσιο τέλος, σε αυτό μένουμε. Έτσι. Έτσι, αυτό ένα συνάνθρωπός μας είναι, ας έχει διαφορετικό χρώμα, δεν πειράζει. Μην τα ξαναλέμε, τα πάμε. Δεν υπονοώ για λοιπόν, σας ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω θερμά όλους, να σας ευχαριστήσω θερμά όλους. Την ερχόμενη Παρασκευή θα είμαστε εδώ με μια περίεργη υπόθεση, να έχω γίνει καδράκι για κουπόνι, με μια άλλη περίεργη υπόθεση και εύχομαι με τη δική σας πάντα τη βοήθεια να έχουμε έτσι θετικά νέα. Να μεταφέρουμε στους συγγενείς τα καλά αυτά. Τα νέα αγγελιαφόροι δηλαδή μηνυμάτων ζωής και μόνο. Να είστε καλά. Γεια σας.